Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ, καλησπέρα από το κλειστό γήπεδο Περιστερίου, του Ανδρέας Παπανδρέου, όπου σε λίγη ώρα ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στο Περιστέρι BWIN και στον Άρη Μίντεα. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, φίλες και φίλοι, δηλαδή η 21η από τις 22, λίγο πριν μπούμε στα play-in και τα play-out. Είναι το καινούργιο σύστημα αυτού του πρωταθλήματος και νομίζω ότι θα μπορέσουμε και να παρακολουθήσουμε σημαντικότητα τους αγώνες ανάμεσα στις 6 κορυφαίες ομάδες και στις 6 που θα προσπαθήσουν για την αποφυγή του υποβασμού. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το παιχνίδι, το οποίο χαρακτηρίζουμε έτσι και αλλιώς εξ αρχής ως σημαντικό. Το Περιστέρι υποδέχεται τον Άρη. Να πούμε ότι ο πρώτος γύρος τώρα 73 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σε μια κατάσταση όπου ο Άρης βρίσκεται στην πέμπτη θέση, μιλάω ξεκινά από το φιλοξενούμενο, στην πέμπτη θέση με 2 βαθμούς διαφορά πίσω από το Περιστέρι. Το Περιστέρι είναι στην τρίτη θέση, αλλά με μείον 8 από το μεταξύ του αγώνα. Κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση νίκης του Άρη τα πράγματα αρχίζουν και μπερδεύονται και τελευταίος αγώνας είναι του Περιστερίου με την ΑΕΚ. Ενώ ο Άρης από την πλευρά του, αν χάσει σήμερα το Περιστέρι, το Περιστέρι ουσιαστικά έχει τον πρώτο λόγο πια για την τρίτη θέση του πρωταθλήματος έναντι του Προμηθέα και φυσικά και του Άρη. Και ο Άρης φεύγει πια εκτός τετράδας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι διακυβεύονται πολλά σε αυτό το παιχνίδι. Σας καλούμε να μείνετε. Πρόκειται για ένα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε δύο ομάδες που μας έχουν δείξει πολλά και ωραία πράγματα φέτος. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου για τις δύο πρώτες συνεδρίες και σε λίγο πάλι εδώ μαζί. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δίπλα μου έχω τους συνεργάτες των δύο προπονητών. Θα αρχίσουμε από τους φιλοξενούμενους. Σωτήρης Καραποστόλου, coach, καλησπέρα. Μετά την ήττα από το Μαρούσι, τα περιθώρια έχουν στενέψει. Κομβικό το σημερινό παιχνίδι για τον Άρη. Τι πρέπει να κάνετε για να φύγετε με τη νίκη από το γήπεδο? Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Με μια πάρα πολύ καλή ομάδα σε μια περίοδο που διανύει με πάρα πολύ καλές νίκες. Πιστεύω ότι ο περιορισμός του ρυθμού τους και ο περιορισμός των γκάρτους είναι πάρα πολύ σημαντικός για την έκβαση του παιχνιδιού. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, δίπλα μου. Coach, καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Το Περιστέρι προέρχεται από ένα πολύ δυνατό, δύσκολο, απαιτητικό παιχνίδι εκτός έδρας για την Ευρώπη. Ακολουθεί ένα επίσης δύσκολο και κομβικό παιχνίδι την Τρίτη και σήμερα επίσης. Άρα σημαίνει ότι σήμερα πρέπει να είστε focus 100% παρά την κούραση. Είναι μια περίοδος που το επίπεδο ετοιμότητας και γρήγορης πρέπει να είναι στο υψηλότερο επίπεδο, να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση τη μεσοβδόμαδα. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια, αλλά όπως είπες, είναι πολύ κομβικό σημείο αυτό το παιχνίδι για το πώς θα κριθεί η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Οπότε δεν έχουμε κανένα άλλο περιθώριο εκτός από το να παίξουμε έτσι όπως παίζουμε στα τελευταία παιχνίδια και να είμαστε εμείς αυτοί που θα πρωταγωνιστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Δημήτρη. Λοιπόν, λίγο πριν από την παρουσίαση των ομάδων, να πούμε ότι το Περιστέρι όντως προέρχεται από μια τεράστια σημασία νίκη στον BCL και περιμένει τα επόμενα παιχνίδια για να κυνηγήσει το επόμενο παιχνίδι την πρόκρισή του στην φάση των 8. Από την άλλη, ο Άρης έχασε από την Προμηθέα, αλλά έκανε μια σπουδαία πορεία στο Eurocup. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα πάμε σιγά-σιγά στην παρουσίαση των ομάδων. Μετά θα πάμε στις διαφημίσεις μας. Απλώς να πω ότι το πρώτο παιχνίδι, να θυμίσω, στο Nick Gallis Hall έληξε με 8 πόντους διαφορά, 81-73. Άρα μπορεί και αυτό στο τέλος του αγώνα να μας απασχολήσει. Πάμε σιγά σιγά στην παρουσίαση των ομάδων. Πάμε στην ομάδα του Άρη, στη φιλοξενούμενη ομάδα του Άρη. Με το 1 Διαμαντής Στραφτσάκης. Με το 3 Ισμαήλ Σανόγκο. Με το 4 ο αρχηγός Βασίλης Τολιόπουλος. Με το 7 Δημήτρης Κατσίβελης που έχει επανέλθει. Με το 9 Ρόμπερτς Μπλούμπερς. Με το 13 Αλθές Μποχωρίδης. Με το 18 Νίκος Περσίδης. Με το 22 Σιλβίον Ντεσόουζα. 25 Ρόνι Χάρελ, και όχι Χάρελ βέβαια. 26 Ανδρέας Καλόγυρος. 30 Κρίστον Μπάνκσον. Και 43 Έρικ Ρίντ. Θυμίζω, Γκάλινατ και Στάρκ είναι τραυματίες για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Με Σωτήρη Καραποστόλου και Γιώργο Σιγάλα στον πάγκο. Και πάμε στο Περιστέρι. Το Περιστέρι του coach πια από πέρσι Βασίλη Σπανούλη. Με Κώστα Χαραλαμπίδη και Χαραλαμπός Κουζή. Με το 0 Ελάιτζα Μητρουλόγκ. Με το 1 Τζοζέφ Αλεξάνδερ Λάγκραντ. Ο Τζο Ράγκλαντ δηλαδή. Με το 2 Νεμανία Ντάγκουμπιτς. Με το 6 Ζερμέιν Λαβ. Με το 11 Στέλιος Πουλιανίτης.
με το 12 Γιάννης Μαρακουδάκης, ο πιτσιρικάς, ο 18χρονος. Με το 14 αρχηγός, ο Λεωνίδας Κασελάκης. Με το 15 Νέι Τρέφρο. Λοιπόν, 24 Κένι Βίλιαμς, 32 Τρέβορ Κάρτερ Τόμψον, 33 Νίκος Κουγκάς και 35 Βαγγέλης Ζούγρης. Διαιτητές Ηλίας Καρπάνος, Γιάννης Μαλαμάς και Γιώργος Χατζημπαλίδης. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις μας και σε λίγο μαζί. Φίλες και φίλοι και πάλι μαζί. Κλειστό Ανδρέας Παπαδρέου, κλειστό γήπεδο Περιστερίου, μεγάλο μάτς. Πέστερη Μπιουίν Άρης Μίντεα και τα αποτελέσματα που δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Στο πρόγραμμα έχουμε μέχρι στιγμής το ημίχρονο Προμηθέας Πάτρας Κολοσσός έτσι Hotel 33-23. Live αμέσως τώρα Πέστερη Μπιουίν Άρης Μίντεα και από εκεί και πέρα στις 7. Μαρούσια Εκ Μπέτσον στις 8 και 4 το Ολυμπιακός Καλίτσα Ιαπωνική και αύριο ΠΑΟΚ Ματέκο Παναθηναϊκός Άκτορ. Και στις 8 και 4 αύριο Λαύριο Μέγαμπολτ Απόλλων Πατρών Κάρνα. Σε μια βαθμολογία όπου πραγματικά το πρωτάθλημα έχει ανάψει σε 20 αγώνες. Παναθηναϊκός 39 βαθμούς, Ολυμπιακός 38, 33 στο Περιστέρι, 32 Προμηθέας και κοιτάξτε 31 Άρης. Είτε πού είναι το Περιστέρι, πού είναι ο Άρης. Με νίκη του Άρη στο Αλεξάνδρο Μέλλα Θεσσαλονίκη, Γκάλι Σκόρ με 81-73 και από εκεί πέρα ΑΕΚ Μπετσόν 28, Κολοσσός Έτσι Χοτέλ 28, Σου και ο ΠΑΟΚ Ματέκο από 27. Μαρούσι που κέρδισε τον Άρη την περασμένη αγωνιστική και Λαύριο Μέγαμπολτ 27. Καρδίτσα 26, Ιαπωνική και Απόλλων Πατρών Κάρνα 23. Όλα έτοιμα λοιπόν για το παιχνίδι και πάμε να δούμε τις δωδεκάδες. Μήτρου Λόγκ Ράγκλαντ, Ντάγκουμπιτς Λαβ, Πουλιανίτς Μαρακουδάκης, Κασελάκης Ρέφρο, Βίλιαμς, Τόμψον, Χουγκάς, Ζούγρης για το Περιστέρι Μπιγουίν και πάμε να δούμε και τον Άρη. Μίντεα. Σλαυσάκης, Ανόγκο, Τολιόπουλος, Κατσίβελης, Μπλούμπεργς, Μποχωρίδης, Περσίδης, Ντεσόζα, Χάρελ. Ξαναλέω, ο άνθρωπος ονομάζεται Χάρελ, όχι Χάρελ. Καλόγυρος Μπάνκτσον και Ριντ. Λοιπόν, διαιτητές συνάντηση είπαμε Ηλίας Καρπάνος, Γιάννης Μαλαμάς και Γιώργος Χατζημπαλίδης αυτοί. Λοιπόν, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, Σπύρος Δαγκλής στην τηλεσκηνοθεσία του αγώνα, Χρήστος Μωραήτης, στη διευθυνσία παραγωγής, Αποστόλης Τριανταφύλου στο ρεπορτάζ και Δημήτρης Χατζηγεωργίου στην περιγραφή και το σχόλιο. Μήτρου Λόγκ Ράγκλαντ, Κασελάκης Βίλιαμς και Τόμψον, η πεντάδα του Περιστερίου. Το Λιόπουλος Μπλούμπεργκ, Χάρελ και Μπάνκσον με το Ριντ για τον Άρη Μίντεα. Είμαστε έτοιμοι για την ΕΤΡΙΑ. Ένα πολύ 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 σημαντικό παιχνίδι για την 21η αγωνιστική. Θυμίζω ότι τρίτη θέση για το Περιστέρι, πέμπτη για τον Άρη με 2 βαθμούς διαφορά και 81-73 το πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Βασίλης Πανούλης, ο EuroLeague Legend από πέρσι προπονητής του Περιστέριου. Πέρσι το έφτασε στην τρίτη θέση και ταυτοχρόνως στον τελικό του κυπέλου. Και εδώ ο Γιάννης Καστρίτης, ο Αρκάς, με σημαντική θητεία στις μικρές εθνικές ομάδες. Στον Άρη για δεύτερη φορά, πέρασε για λίγο από το Ισραήλ, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Nouvelle Vague του ελληνικού μπάσκετ, για τον Σπανούλη δεν θα πω κάτι τέτοιο, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, μια κατηγορία μόνος του, ο Βασίλης Σπανούλης. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου να δούμε τα τελευταία που δημήθησαν στους δύο πάγκους. Πρώτα απ' όλα ο Γιάννης Καστρίτης ζήτησε από τους παίκτες του έλεγχο του ρυθμού, να μην δώσουν τη δυνατότητα στο Περιστέρι να τρέξει στον ευνηδιασμό. Από εκεί και πέρα ο Βασίλης Σπανούλης. Συγκέντρωση, αυτές ήταν οι οδηγίες, πίεση στην άμυνα για να κάνει ακριβώς αυτό που θέλει, δηλαδή να πάρει εύκολες μπάλες και να τρέξει στον ευνηδιασμό. Άψογα, ξεκινάμε. Μείνετε μαζί μας, νομίζω ότι, παρότι μάντης δεν είμαστε, ότι μπορούμε να περιμένουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δύο ομάδες που έχουν δώσει διαφορετικά πράγματα, αλλά σε υψηλούς τόνους, ρυθμούς και αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Με την ομάδα του φιλοξενούμενου Άρη και βασισμένη στην αθλητικότητά της να κάνει μια εξαιρετική πορεία στο EuroCup και στο πρωτάθλημα. Εδώ ο Τρέβορ Τόμψον κερδίζει το τζάμπολ. Με αποκορύφωμα το διπλό στο ΆΚΑ, το οποίο όμως έχασε το πλεονέκτημα αυτό. Το αποτέλεσμα τους με την ήττα από το Μαρούσι την περασμένη εβδομάδα, το Μαρούσι του Βετούλα στο Nick Gallis Hall. Από την πλευρά του το Περιστέρι που άλλαξε και τους 6 ξένους στην αρχή της χρονιάς, είχε την. Εδώ υπάρχει επιθετικό.
το κερδίζει ο Τολιόπουλος. Και εδώ βλέπετε τον Bloomberg σε επανάληψη. Η λόμπα, το σπρόξιμο του Trevor Thompson. Κατατοπιστικό το replay. Έλεγα λοιπόν ότι το Περιστέρι που ξεκίνησε με 4 ήττες φέτος τη χρονιά, αλλά όχι απλώς δεν εφάρει στη συνέχεια, αλλά έχει φτάσει και στα περσινά επίπεδα και μάλιστα με μια ομάδα τελείως διαφορετικά στημένη. Για παράδειγμα, ο Ράγκλαντ, ένας διαφορετικός παίκτης από το Σιλβέν Φρανσίσκο, και όχι μόνο, χάθηκε τη σημεία αναφορά του Κροάτη. Άστοχο το πρώτο σουτ από τον Eric Reed. Το Reed, ο οποίος έχει πάρει θέση του τροματία Stark, και ο Άρης που περιμένει σε 2-3 εβδομάδες το πολύ τον Γκάλινατ. Ο Άρης και το Περιστέρι με διαφορετικούς άξονες και διαφορετική φιλοσοφία έχουν κάνει και δύο εξαιρετική δουλειά. Γι' αυτό λέω είναι ένα παιχνίδι που αξίζει να το δει κάποιος σήμερα. Μίτρου Λόγκ με ελληνικό διαβατήριο όπως ο αδερφός του. Με τριπλή υπηκότητα. Καναδέζικη, ελληνική και Trinidad. Εδώ ο Ράγκλαντ. Ο Μίστερ Ασίστ του πρωταθλήματος με τον Λιόπουλο μπροστά του. Ο Φλότερ. Δεν βγαίνει η φάση. Τρεβορ Τόμψον, η τάπα ψηλά από τον Μπλούμπερξ και πήριγμα. Και παραλίγο μία παρεξήγηση. Κλειδώνει ο Τόμψον το χέρι. Μπάνξον και ούτω καθεξής. Τρεβορ Τόμψον δεν φάνηκε στην αρχή του πρωταθλήματος. Δεν φάνηκε, όμως τον στήριξε πάρα πολύ ο Σπανούλης και αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Έτσι, ένας παίκτης ο οποίος είναι μπάρουτο καπνισμένος σε 7 σεζόν. Σε 7 σεζόν έχει 10 ομάδες. Και επαναφορά από το Ράγκλαν καταπληκτικά στο Κασελάκι, ο οποίος αστοχή εξ επαφής. Παρεμβαίνει ο Μπλούμπερκ σωστά και ο Χάρελ, σημείο αναφορά στο Άρη. Μπερδεύεται, αλλά κερδίζει φάουλ για τον Άρη ο Κρίστον Μπάνξον. Και εδώ είναι ο Τόμψον. Λέγαμε λοιπόν για τον Τόμψον, περάσει από καλές ομάδες. Όπως είναι για παράδειγμα η Ζάνταρ ή η Σκαφάτη. Εδώ τρέφω τον Τόμψον, ο οποίος φέτος έχει πλέον 8,5 πόντους, 6,5 rebound στα 15 λεπτά. Δεν είναι άσχημα όλα αυτά. Προσέξτε. Αυτή πόντου για αυτά rebound στα 15,5 λεπτά. Από την άλλη, για τον Άρη, Κρίστον Μπάνξον σε 18 αγώνες, 8,3 πόντι, 3,7 rebound. Εδώ, ευστοχή και 0-1. Ένας παίκτης με ύψος 2-5, άρημα χεριών πάνω από 2-10 και τεράστια αλτικά και σωματικά προσόντα. Έχει ταχυδύναμη. Μίτρου Λόγκ διασπά τους δύο, δύσκολο εκτός ισορροπίας, χαμηλά μέσα. 2-1 στο ξεκίνημα με το Λιόπουλο, το μεγαλύτερο step-up του πρωταθλήματος από όλες τις ομάδες. Ριτ. Hand-off στον Τολιόπουλο μπρος το καλάθι, kick-out. Στημένο από το Ριντ, είναι άστοχο. Τρέβορ Τόμψον με σκαμπίλη εκεί που είναι ο Χάρελ. Χάρελ έχει βγει μπροστά του. Κένι Βίλιαμς, ένας κολεγιάκος αστέρας του μπάσκετ. Τρίτη ομάδα στην Ελλάδα. Εδώ η κίνηση, το jump stop, το άστοχο σουτ από τον Ρόνι Χάρελ που έχει 8,8 πόντους φέτος και στάρει με 40% από εντός παιδιάς. Κλείδωμα φάουλ. Όλα αυτά στα 7.58, 2-1. Αντιλαμβάνεστε από το ξεκίνημα το δυναμισμό που θέλουν και οι δύο ομάδες να φέρουν στο παρκέ. Παραφορά την baseline, τελική γραμμή για τον Ράγκλαντ. Τόμψον μακριά από το πεδίο δράσης του. Βγαίνει ο Ράγκλαντ, προσπαθεί να κλέψει, να σπάσει το hand-off ο Τολιόπουλος. Ράγκλαντ, νέα λόμπα, ούτε αυτή τη φορά. 0-2 και ο Σπανούλης σηκώνει τα χέρια στην άρα, στο βάθος τα είδατε. Από το 0-2 του Ράγκλαντ με αντίπαλο στο μισμάτς με τον Τολιόπουλο. Καταπληκτική πάσα στο Χάρελ. Έχει πάρει το κόψιμο στην baseline ο Μπάνξον. 2-3. Ο Σπανούλης έχει κάνει δύο καταπληκτικά play στον Τρέβορ Τόμψον που έχει αστοχήσει με τον Τολιόπουλο. Ένα κεφάλι πιο κοντό σε αυτό το μισμάτς. Ράγκλαντ προστατεύει την μπάλα με το σώμα και 4-3. Τολιόπουλος πολλά θα κρυθούν από τις μονομαχίες, τα match-up μεταξύ των παικτών, κυρίως μετά τις αλλαγές. Οι δύο ομάδες είναι δυναμικές και οι δύο ομάδες είναι αθλητικές. Προς το καλάθι ο Χάρελ παίρνει ενέργεια από το σώμα του αντιπάλου, ο οποίος έχει πέσει όμως και κρατάει
το αριστερό του γόνατο. Ελπίζω να μην έχει κάτι. Ενώ ο Renfro, πενθέση του Thompson, τελείως διαφορετικό στυλ. Για να δούμε εδώ την πρώτη φάση. Εδώ. Να γλίστρησε. Πάτησε το πόδι του Thompson και γλίστρησε. Άτσαλα, αλλά ελαφρώς κουτσένοντας παίρνει θέση στην άμυνα. Ράγκλαντ με το Renfro στη θέση του Thompson. Είναι πιο κοντός, πιο αλτικός, πιο ισχνός, αλλά πολύ καλό στο παιχνίδι πάνω από Στεφάνη. Στην τρίτη ελληνική ομάδα του. Renfro χαμηλά, προλαβαίνει έξω στον Κασελάκη, passing game στην περιφέρεια. Ράγκλαντ και πάλι με τον ίδιο τρόπο, τρίτο lay-up χαμένο για το Περιστέρι. 4-5, Χάρλ κατεβάζει. Μπάνγκσον, ψηλά η μάχη ανάμεσα στους δύο παίκτες. Και δίνεται φάουλ στην απόπειρα για τάπα του Renfro πίσω από τον Κρίστον Μπάνγκσον. Εντυπωσιακή φάση αν μη τι άλλο. Θα ξαναβλέπουμε Χάρελ, Μπάνγκσον, Renfro, βρίσκει χέρι αντιπάλου, είναι φάουλ. Μια προειδοποίηση στο Σπανούλη. Πάμε στον Αποστόλη. Δεν ήταν, πήγε στον πάγκο η προειδοποίηση, δεν ήταν για τον Βασίλη Σπανούλη, ήταν για τους συνεργάτες, τον κύριο Πανταζόπουλο, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε και μάλιστα ο Βασίλης Σπανούλης γύρισε και του είπε «Μην μιλάς εσύ, μιλάω εγώ». Στα 6-29 όλα. Μπάνγκσον μέχρι στιγμής έχει μία στις τρεις. Ο Μπάνγκσον που έχει 73% στις βολές, εδώ είναι στο 50% 2 στις 4. 4-6 ο Άρης μπροστά. Ράγκλαντ με τον Δολιόπουλο να τον παίρνει, να παίρνει το μαρκάρισμα του σε όλο το γήπεδο. Ράγκλαντ ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Ο Renfro θα βυθιστεί πριν από το πικ. Έχει κοντύτερο συμπαίκτη και φάουλ. Ο Σπανούλης ζητάει αντιαθλητικό. Ο Μπάνγκσον, ο οποίος εισέπραξε την προσποίηση. Εντυπωσιακή φάση που μας έδειξε τις αθλητικές ικανότητες του Μπάνγκσον. Εδώ. Σε επανάληψη, κοιτάξτε, προσποίηση, εδώ, μεγάλο άλμα Μπάνγκσον, αλλά δεν υπάρχει φάουλ. Και εδώ, Καλπάνος, Μαλαμάς και Σκουζής, τους βλέπετε, συζητούν για να δουν τι θα σφυρίξουν τελικά. Ο Σπανούλης τα λέει με τους πέντε παίκτες του. 4-6 και μέχρι στιγμής έχουμε 2-7 για το Περιστέρι, 2-3 για τον Άρη, 0-2 στα τρίποτα, κανένα από το Περιστέρι και assist 3 για τον Άρη, καμία για το Περιστέρι, 4 rebound για κάθε ομάδα, 1 λάθος για το Περιστέρι. Η μπάλα από την baseline δεν αναπαθμίστηκε, παρά το αίτημα του Σπανούλη και ο Ντεσόουζα στη θέση του Μπάνγκσον που έχει ήδη 2 φάουλ με 4 πόντους. Ο Μπάνγκσον, ο οποίος έχει 2-4 βολές. Ράγκλαντ, δίδυμο χειριστών ο Σπανούλης από το ξεκίνημα του αγώνα, με το Williams ένα κοντό τριάρι, αλλά ο μπόμπερ της ομάδας είναι πολύ δυνατός. Ωραία φάση για το Περιστέρι, με το Ράγκλαντ να κερδίζει κατά κράτος το ψηλότερο αντιπαλό του. Τζο Ράγκλαντ, τον βλέπετε εδώ, πολύ πύρος για την ομάδα του Περιστερίου. Εδώ ο 34χρονος Ράγκλαντ που έχει φάει τα γήπεδα της Ευρώπης με το κουτάλι. Ράγκλαντ στο 6 όλα. Ράγκλαντ με 7,9 assist, κορυφαίος πασέρ του ελληνικού πρωταθλήματος. 7-6 με αυτό το έμεσο 3-0 για την ομάδα του Περιστερίου. Περιστέρι big win, Άρης Μίντε 7-6. Πάμε για το εξάλεπτο, το Λιόπουλος με τον Long Γάντι πάνω του, η μπάλα από το πόδι του Λιόπουλου έξω. Υπάρχει κόσμος σήμερα στο Ανδρέας Παπαδρέου, όχι γεμάτο, αλλά κόσμος υπάρχει. 7,5 παίζει και ο Ατρόμητος. Παναφόρα από τον Renfro, Βασίλης Πανούλης σε πρώτο πλάνο και Γιάννης Καστρίτης. Και σίγουρα θα μας απασχολήσουν και δύο πολλά χρόνια προπονητικά. Ράγκλαντ, ο Καστρίτης δεν μας απασχολεί. Ο Σπανούλης απασχολεί όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, για 20 χρόνια ως παίκτης.
Στο 7-6-5-40 αντιλαμβάνεσαι ότι άμυνες είναι τον πρώτο λόγο. Είναι δύο ομάδες που θα πηγαίνουν καλά στις άμυνές τους. Ράγκλαντ, ο οποίος φέτος έχει 10,9 πόντους και τις βολές έχει 79%, δηλαδή περίπου 8 στις 10 μέσα. Ράγκλαντ μέσα, είναι ένας παίκτης κομπιούτερ στο 9-6, έχει περάσει από ομάδες όπως είναι η Αρμάνι, όπως είναι η Λοκομοτίβ Κουμπάν, Καντού και άλλες. Είναι δύο ομάδες Ευρωλίγκας, έτσι. Αλλά άλλο στυλ από τη Λιβέν Φρανσίσκο που είναι περισσότερο στο one-on-one. Αλλά βεβαίως πιο εκρηκτικός, πιο εντυπωσιακός ίσως, αλλά πιστέψτε με, ο Ράγκλαντ είναι εξαιρετικός παίκτης. Ράγκλαντ που δεν έγινε draft το 12, ως απόκτης του Wichita State. Και εδώ είδαμε για λίγο και τον Eric Reed. Χάρεν στο 9-6. Έχει κάνει ένα 5-0. Το Περιστέρι, το Λιόπουλος με τον Κασελάκη στην αλλαγή πάνω του. Το Λιόπουλος sidestep, σουτάρει μέσα, 9-9. Για τον παίκτη με τη μεγαλύτερη αγωνιστική πρόοδο φέτος στο πρωτάθλημα, τον Βασίλη τον Λιόπουλο. Ποιος έχει 32% στο τρίποντο φέτος, αλλά 14,1 πόντους. Ράγκλαντ, Ρένφρο ψηλά. Γυρίζει για ποιον, για έξω κικά όταν υπάρχει φάουλ. Ρένφρο, ο οποίος είναι εξαιρετικά συνεργάσιμος στα pick and roll της ομάδας του και κυρίως με τον Ράγκλαντ, βρίσκονται με κλειστά μάτια. Ο ένας είναι super passer και ο άλλος είναι ένας dunker ολκής με τεράστια αλτικά προσόντα. Ρένφρο μετά τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Αστοχή. Ρένφρο που έχει ένα εξαιρετικά ισχνό 29% σχολές. 19 στο 5 λεπτό. 19 από τις 5 λεπτά. Όχι το πιο θεαματικό παιχνίδι του κόσμου, αλλά ιδιαίτερα δυναμικό και αμφίροπο ως τώρα. Χάρελ. Περνά ανάμεσα από δύο. Ωραία κίνηση, προστατεύει την μπάλα με το σώμα και έρχεται τελικώς ο Σανόγκο για να κάνει το 10-11 για την ομάδα του Άρη. Σανόγκο και Ντεσόουζα μοιράζονται το 5 στην ομάδα του Καστρίτη. Εδώ είναι ο πολύ ωραία πάσα με το ένα χέρι στο Ρένφρο Παϊφάου. Ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι και ο Χουγκάζ, εξαιρετικός στο pick and pop για την ομάδα του Σπανούλη, ιδανικός από το Περιστέρι. Χουγκάζ με 41% στο τρίποντο. Θα τα δούμε όλα αυτά. 4 και 22 για το τέλος, 10-11, πάμε time out. Όλα αυτά στα 4 και 22. 10-11 με τον Ράγκλαντ να έχει 7 πόντους ως τώρα. Για την ομάδα του Περιστερίου εδώ βλέπετε τους κορυφαίους. Για το Περιστέρι Ράγκλαντ 7, Μπάνκσον 4, στα rebound από 3 Τόμψον και Χάρελ, σ' assist 3 ο Χάρελ. Από και πέρα τα δίποτα είναι 38% για το Περιστέρι, 60% για τον Άρη. Κανένα εκτελεσμένο τρίποντο για το Περιστέρι, 1-3 για τον Άρη. Και από και πέρα 4-5 τα rebound, 1 και κάθε ομάδα τα λάθη. Και στο ζωγραφιστό 4-6, από λάθη αντιπάλου 2-0, δεύτερης ευκαιρίας 2 για τον Άρη. Και ευνοιασμούς δύο πάλι για τον Άρη. Αποστολή ακούμε. Ο Γιάννη Καστρίτης έδωσε οδηγίες στους παίκτες του. Πρώτα απ' όλα για το Ράγκλαντ. Ότι πηγαίνει συνέχεια αριστερά, άρα θα πρέπει να του κόψουν την αριστερή τρίπλα. Οδηγία στους ψηλούς μετά το screen που δέχονται όταν βρίσκονται σε κατάσταση άμυνας να πηγαίνουν για double team χαμηλά. Και οδηγία για φάουλ πάνω στον Ρέφρο για να πηγαίνει στις βολές. Δέκα-έντεκα, 4 και 22, μία στις τρεις ο Ρένφρο μιμείται τον Μπάνκσον, στο παιχνίδι και ο Μπλούμπεργκς,
2 στις 4 ακριβώς το ίδιο ποσοστό. 2 στις 4 και αριθμητικά και ποσοστία. 11 όλα, 4 και 19. Η εξηγήση στο Ράγκλαντ. Το Λιόπουλος φέτος στο 86% μέσα, 11-12. Αστοχή τελικός και παρεμβαίνει ο Ρένφρο. Μίτρου Λόγκ χάνει προς στιγμήν, Ρένφρο ανακτά κατοχή. Μια διεκδικούμενη μπάλα, Ράγκλαντ στα 4 λεπτά σουτάρει και αστοχή. Ψηλά ο Χουγκάς, κρατάει μπάλα, φάουλ, όχι τζάμπο. Διαμαρτύρητος Πανούλης. Δεν υπάρχει κατοχή, του λένε διαιτές, θα το διαμαρτύρει ο Σπανούλη και το βελάκι δείχνει Άρη. Και τον Άρη, Σανόγκο, μην ξεχνάμε απόφυτος στο Χολ, εκεί που αποφύτησε ο μεγάλος, ο μέγιστος Νίκος Γκάλης. Σανόγκο, το Λιόπουλος, Χάρελ, Ριτ και Μπλούμπεργς, το Λιόπουλος ψηλά, Μπλούμπεργς με κοντό αντίπαλο, Χάρελ, jump stop, σουτάρια, αστοχή, ψηλά, ο Χουγκάς μαζεύει την μπάλα και αυτή τη φορά έχουμε φάουλ. Σειρά του Καστρίτη να απογοητευτεί από την απόβαση. Όλα αυτά στα 3,5 λεπτά, όλα αυτά στο 11-12, πάρα πολύ χαμηλό σκορ. Ένα σκληρό παιχνίδι, ένα δυναμικό παιχνίδι και εδώ είναι η ώρα του Germain Love. Ο Ράγκλαντ θα κάτσει στον πάγκο, έχοντας μέχρι στιγμής 7 πόντους με 3 βολές, 2-4 δίποτα, 0-1 τρίποντο. Και τέρον δεν ενώ, ο Ριντ θα κάτσει στον πάγκο. Ο Ριντ στο δεύτερο του παιχνίδι είχε 6 πόντους στο πρώτο, με 43% του παιδιάς, 5 rebound, 1 assist. Και όταν του Μποχωρίδη που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού που το ξεπέρασε, Κουγκάζ, άστοχο. Το σουτ στην πρώτη βολή, ο Νίκος Κουγκάς, ο γιος του Κρις, του προπονητή πια Κρις, παλιού διεθνή παίκτη του Πανιωνίου. Κουγκάς που φέτος έχει 90% στις βολές. Ευστοχή. 12 όλα. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι με πολύ δυναμισμό και στρες για τους παίκτες, τους προπονητές από το ξεκίνημα, Σανόγκο. Προσπαθεί και βρίσκει τελικά τον Χάρελ και δέχει τον Κένι Βίλιαμς μπροστά του. Απ' τα σκρίνο Μπλούμπεργς, χαμηλά Σανόγκο με Ρένφρο. Πέφτει ο αντιπαλός του, αλλά χάνει σχεδόν εξ επαφής από το ένα μέτρο το δίποντο. Μίτρου Λόγκ, ωραία κίνηση από τον Ρένφρο, καλά σκεφάω. Στην πιο όμορφη και δύσκολη κίνηση του αγώνα μέχρι στιγμής. Μιλάμε για τον Νέιτ Ρένφρο, ο 27χρονος πλους 2-3 παίκτης Περιστερίου. Ένα πολύ αλτικό παιδί. Ετοιμάζεται και ο Ντάκοβιτς, ενώ ετοιμάζεται και ο Κατσίβελης. Κοιτάξτε εδώ, διασπά την άμυνα. Ουσιαστικά πέρασε από τρεις παίκτες. Ρένφρο φτάνει τους 4, έχοντας μέχρι στιγμής 2-4 βολές, ένα αντίποντο και 2 αμυντικά rebound. Νέιτ Ρένφρο με τη δυνατότητα να πάει διαφορά στους 3. Μεγάλη καμπύλια στο χωσούτ. 2 στις 5. 40%. Θυμίζω έχει 29% στο πρωτάθλημα. Κατσίπελης, ένας ψηλός διεθνής περιφερειακός με τεράστια εμπειρία. Σανόγκο χάντοφ στο Χάρελ με Ντάγκοβιτς μπροστά του. Της μεγάλης σερβικής σχολής. Μποχωρίδης χαμηλά. Ωραία η λόμπα. Σανόγκο γυρίζει με το αριστερό. Ούτε τώρα. 2 ξεπαφής από τον Σανόγκο. Κάτι που είχε κάνει νωρίτερα ο Τόμψον για το Περιστέρι. Μίτρου Λόγκ προς το καλάθι. Τελικός μόνος του, καθώς αφήνει πίσω του στο mini sprint του Κατσίβελη. Εκρηκτικός ιδιαίτερα.
eligible και για εθνική ομάδα πια. Όπως ο αδερφός του βέβαια, που δεν έπαιξε λόγω προβλημάτων στη μέση, στην Ολλανδία. Χάρελ, προς το καλάθι, kick out, Κατσίβελης, δύσκολη προσπάθεια και βήματα. Άλλαξε γνώμη στον αέρα ο Κατσίβελης. Όλα αυτά στα 2 και 9, 16, 12, για πρώτη φορά στο παιχνίδι το Περιστέρι του συν-12. Εδώ έχει πάτηση κάτω και μετά. Σωστή απόφαση διεκτών. Μίτρουλογκ στον πάγκο, έχοντας 4 σπότ σε 7-50, με 2-2 δίποτα. Μία assist στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι λοιπόν, περνάει ο Πουλιανίτης. Πουλιανίτης που παίζει φέτος 12,5 λεπτά. Ένας παίκτης όχι απλώς ειδικών αποστολών, αλλά κάτι παραπάνω για το Περιστέρι. Χαντόφ στο Λαβ. Περάσει από τρεις ομάδες, η τέταρτη του είναι το Περιστέρι. Μπορείτε μέσα στο χολαργό, με Γιάνκοβιτς τότε. Λαβ, κακό σουτ. Τρέχει ο Ρένφρο. Μαχινό rebound. Μαζεύει την μπάλα για την κατοχή εκ νέου του Περιστερίου στα 8 δευτερόλεπτα. 100 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Λαβ εναντίον όλων. Δύσκολο ανάποδο λιάπ με πολλά φάλτσα. Για το 18-12. Ζερμίν Λαβ. Που φέτος έχει παίξει 10 μάτς. Με το Περιστέρι έχει 11 πόντους. Με 48% στα τέτοια παιδιά. Κοιτάξτε πάλι πόσο δύσκολο απέναντι στο Σλαψάκι ήταν αυτό το καλάθι. Και ετοιμάζει τον Περσίδη ο Καθρίτης. Στη θέση του Bloomberg's, που δεν φάνηκε είναι αλήθεια. Bloomberg's με 0 στα 8,5 λεπτά, πλην ενός rebound και ενός block. Και εδώ είναι ο Χογκάς και εδώ είναι ο Λαβ. Λαβ που φέτος στις βολές έχει 86%. Ο Λαργός, πάω, Κολοσσός και Περιστέρι. Πέρασαν τα Λία. Σκόρερ Ολκίσο Ζεμιλάβ στα 34 του. Περσίδης, μια μισή σεζόν στον Παναθηναϊκό, 5 χρόνια Α2. Λαύριο, Άρης, χαμηλά Σταυτσάκης. Ωραία kick out στην αδύνατη πλευρά. Ο Χωρίδης αστοχή, αλλά με οξυδέρκεια μαζεύει το μαχινό rebound. 9 για τρεις επίθεσης. Ο Χωρίδης, τρίτη φορά στον Άρη, δύο φορές στον Παναθηναϊκό, διεθνής παίκτης. Χωρίδης που ήταν στα 29. Καστρίτης, πίσω δεξιά ο Σιγάλας. Μεγάλη μόρφη του ελληνικού μπάσκετ. Ταπούτος αριστερά. Αρκετά χρόνια στην ΑΕΚ. Εφητεία κυρίως από την αποχώρηση του Κακιούζη και μετά. Τι μάνατζερ ο ένας, συνεργάτης του Καστρίτη ο άλλος. Σιγάλας που νωρίτερα ήταν στον Κολοσσό. Και Σπανούλης. Σημαντικά και ακόμη πιο σημαντικά πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ στους πάγκους των ομάδων. Εντάξει, είπαμε ο Σπανούλης σε μια κατηγορία μόνος του. Και ο Καστρίτης που οικοδομεί ένα σπουδαίο παρόν. Σταυτσάκης. Ο Διαμαντής στα 29 του. Εδώ αστοχή. Αλλά δεύτερο μακρινό επιθετικό του Μποχωρίδη. Στα 9, Φουγκάς πάνω του. Παίζει στα πόδια, στα πρωτές από τον Μποχωρίδη. Βήμα πίσω, καλή προσπάθεια, κακό το σούτ. Διάβασε τον αντίπαλο, εδώ ο Φουγκάς. Eurostep, δύσκολη φάση, σφύριγμα. Ο Φουγκάς ξεχύθηκε στην απόπειρα εφηδιασμού. Εδώ ο Σλαυσάκης, στα 44 όλα αυτά. 19-13 στο συν 6. Ο Άρης, το Περιστέρι με δυνατότητα, αν έχουμε ευστοχές βολές, να πάρει τη μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι ως τώρα. Νίκος Κουγκάς, 19-13. Κουγκάς έχει ένα πόντο, έχει μια στις δύο βολές. 2 στις 3. Από τον Northwestern που πήγε για μια χρονιά εκεί, όταν ήταν μέλος των μικρών εθνικών ομάδων. Εδώ ο Ντάκουμπης με τον Περσίδη. 20-13, για πρώτη φορά μια ομάδα στους 7. Ετοιμάζεται και ο Ζούγρης. Ο θαυματουργός μικρός της Εθνικής Εφήβων το καλοκαίρι. Στην Εθνικής Νέων στην Κρήτη. Πώς θα παπάδω που είναι τα παιδιά και το χάλκινο μετάλλιο εκεί. Ζούρης μπαίνει νωρίς σήμερα. Στο σύν 8, 21-13. Ο Ζούρης που παίρνει χρόνο. Έχει 8 λεπτά μέσον όρο στην Basket League με 2,9 πόντους και 1,6 rebound. Ένα παιδί στα 2-1. Ένας center τσέπης πολύ δυναμικός, πολύ οξυδερκής, με τρομερή ενέργεια όταν παίζει. Το Λιόπουλος ξεφεύγει.
Περσίδης από 45 μοίρες. Ω, σέντρα σου ήταν αυτό. Προσπαθεί ο Κατσίπελης και με την εμπειρία του και την εξυπνάδα του κερδίζει την κατοχή για τον Άρη. Δεν ο Κατσίπελης. Δημήτρης Κατσίπελης περάσει από τις περισσότερες μεγάλες ελληνικές ομάδες. 21-13, 23-8. 3,5 δευτερόλεπτα και εδώ κοιτάξτε πώς πατάει ο Λαβ. Η έκφραση του είναι τα λεφτά. Πάμε διαφημίσει λίγο μαζί. Δι 23 και 8 πριν από το φινάλε του δεκαλέπτου. Περιστέρι, Άρης 21-13. Αυτό το πλάνο που είδατε πριν και που το έχει βγάλει ο Σπύρος Δαγκλής και οι συνεργάτες όλο αυτό το διάστημα δείχνουν και την... Να, μάλιστα. Δείχνουν και την ιστορία του Περιστερίου με τα τρόπια να κρέμονται από το Βινοροφή με αποσυρμένες φανέλες του Φάσουρα και του Φόρτ. Και... Πάμε όλοι μαζί, τελευταία όλα αυτά εδώ σε ένα γήπεδο που θέλουμε ελάχιστα για το δεκάλεπτο. Το Λιόπουλος, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια και πάμε σε αποστολή 30 φίλοι. Να σας πω ότι δεν ακούω τώρα αποστολή 30 φίλου. Συνεχίζουμε τη μετάδοση με Λαβ το 21-13. Είδαμε πριν από λίγο τα παιδιά από την Ακαδημία του τον Αντετοκούμπο. Λαβ στα 8, απομόνωση στο Κατσίβελη. Βγάζει έξω, παρακινδυνευμένα, στα 3,9 ευκαιρία από το λάθος της πάσας του Λαβ στον Μπουλιαρίτη για μια τελευταία ειδική κατάσταση στον Άρη. 3,9 η επαναφορά του Κατσίβελη. Κοιτάξτε το overplay του Περιστερίου σε όλο το γήπεδο με δύο πάνω στον Τολιόπουλο. Ποχωρίδης στα 3, στα 2, στο 1, απεκλωβίζεται στο Άρη από μακριά, παραλίγο. Ο Άρης και ο Ποχωρίδης έκαναν το καλύτερο δυνατό για τη φάση. Ο Ποχωρίδης έκανε καλό σουτ από τα 8,5-9 μέτρα, ήταν ο Λαβ που σηκώνεται, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, 21-13, πάμε γρήγορα διαφημίσεις και σε λίγο μαζί. Και πάλι μαζί από το κλειστό του Περιστερίου. Περιστέρι Big Win, Άρης Μίντια 21-13. Το συν 3, εδώ κοιτάξτε τα συνολικά στατιστικά, 6-12-3-11 τα δίποντα, 0-1-1-5 τα τρίποντα. Rebound 12-9, assist 1-3, foul 6-11, λάθη 3-2, κλεψίματα 1 και κοψίματα 1 για τον Άρη. Όλα αυτά την ώρα που το Περιστέρι έχει καλύψει 11 πόντους, ήταν 3 πόντους πίσω και τώρα είναι 8 μπροστά. Ακούμε τον αποστολή 30 φίλου. Ο Γιάννης Καστρίτης είχε αρκετά παράπονα από τους παίκτες του σε ό,τι αφορά τη δυναμικότητα που βγάζουν στο παιχνίδι τους. Ζήτησε λοιπόν να παίξουν πιο επιθετικά στην άμυνα, να κάνουν περισσότερα screen γιατί είναι επιθετική η άμυνα του Περιστερίου και να κυκλοφορεί πιο γρήγορα η μπάλα. Σε ό,τι αφορά στο Περιστέρι, ο Βασίλης Πανούλης ήταν ικανοποιημένος, έδειξε κάποια plays στο πινακάκι του, κυρίως για να ελευθερωθούν οι περιφερειακοί. Είναι απευθείας μετάδοση σε 3 από τον Χριστό Ανδρέας Παπαδρέου του Περιστερίου. Δυναμικό μάτς, αμφίροπο για περίπου 7,5-8 λεπτά. Τα τελευταία 2 Άρης έχει πάρει με διαφορά, αλλά είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Ράγκλαντ που επανέρχεται. Μπροστά του Σλαφτσάκης υπάρχει ένα μισμάτς εκεί. Δεν μπορεί το κλέψιμο του Μποχωρίδης. Στα προτές από τον Λαβ. 45 μοίρες για τον Τάκοπης, ελεύθερο σουτ είναι μέσα. Ένας παίκτης που έχει το σουτ, ένας παίκτης τον οποίο πρώτα είδαμε στην Ελλάδα στον Προμηθέα και που συνεχίζει σε υψηλές πτήσεις και 37-38% στο τρίποντο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι καλός παίκτης, πολύ καλός, από σημαντικές ακαδημίες, με μεγάλες ομάδες, έχει περάσει από επίπεδο Ευρωλίγκας και εδώ θα ψάξει το βάθος στο φάουλ. 24-13 είναι 9 για το Περιστέρι και οι διορθωτικές αλλαγές από τον Καστρίτη, ο οποίος, ξαναλέω, δεν έχει ούτε Στάρκ και κυρίως δεν έχει Γκάλινατ. Η ιστορία του Γκάλινατ στήχησε στον Άρη. Πάντως χωρίς Γκάλινατ του χέρισε τον Παναθηναϊκό. Κατσίβελη, Στολιόπουλος, με αντίπαλο ψιλοπαίκτη. Από κοντά, Σλαφτσάκη στο παρεβάλε του Τολιόπουλου. Σπανούλης φωνάζει και αμέσως δίνει οδηγίες στο Ρένφρο να επανέλθει. Δεν είναι ευχαριστημένος από τον Ζούγρι προφανώς. Εδώ ο Ράγκλαντ με το καλό screen του Ζούγρι μέσα στη ρακέτα.
Εδώ είναι ο Περσίδης, ένας δυναμικός παίκτης ειδικών αποστολών για τον Άρη. Και ο Ζούρης, όπως πρόβλεψα, θα κάτσει στον πάγκο. Θα ακούσει και τις οδηγίες του Χαραλαμπίδη για τον υπόλοιπο στον πάγκο και του Σκουζή. Ο Ζούρης έκατσε, συμμετείχε στο παιχνίδι για ένα 42. 19 χρονών, superstar στο ευρωπαϊκό των νέων στην Κρήτη και το χάλκινο μετάλλιο για τα παιδιά του Κώστα Παπαδόπουλου. 25-15 για πρώτη φορά στους 10. Το Περιστέρι που δίνει αυτή τη στιγμή διψήφια διαφορά στο παιχνίδι. Ράγκλαν, είπαμε, παίκτης οικονομία. Έχει 9 πόντους με 5 βολές, 2-4 δίποντα. Και το περίεργο για αυτόν δεν έχει μέχρι στιγμής ασίστ. Ο πρώτος πασέρ με σχεδόν 8 ασίστ στο πρωτάθλημα. Κατσίβελης χαμηλά, στο παιχνίδι έχει περάσει ο Μπάνκτσον. Κατσίβελης μπορεί να βγάλει ωραίες γωνίες πάσας όπως εδώ. Στο Χάρελ, δύο πάνω του. Κατσίβελης στα 4, στα 3. Προσποιείται, κερδίζει χώρο, αλλά υπάρχουν βήματα. Εδώ ο Κατσίβελης, όπως έχει 15 παραμένει. Για να δούμε τα πόδια, κοιτάξτε. Ράγκλαντ. Συν 11 για το Περιστέρι, στα 8,5 για το ημίχρονο. Ντάγκουμπιτς, Ραντόφ, στο Λαβ, βάζει πλάτη τον Χάρελ. Ωραία στο Ράγκλαντ, δύο πάνω του ψηλή. Passing game στην περιφέρεια, Πουλιανίτη στα 3, από κοντά, κερδίζει και το Χάρελ. Τα τελευταία 4 λεπτά, 2 σε αυτό το δεκάτο, 2 στο προηγούμενο, ανήκουν στο Περιστέρι αποκλειστικά. Έχουν αφήσει τον Άρη πίσω. Το συν 3 για τον Άρη έγινε συν 13 για το Περιστέρι. Είναι σαφές ότι και αμυντικά και επιθετικά ο Άρης αντιμετωπίζει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πάμε διαφημίσει λίγο μαζί. Και πάλι στο Περιστέρι, 8-18 για το ημίχρονο. Το Περιστέρι έχει ξεφύγει με 13 πόντους. Να κυπώνει για το Περιστέρι, Ράγκλαντ 9 από 4, Μήτρου Λόγκ και Ρέμφρο για τον Άρη που έχει μείνει πολύ χαμηλά. Το Λιόπουλος και Μπάξον από 4, Σανόγκο 2. Είναι σαφές ότι ο Άρης βιώνει τη λειψανδρία παικτών όπως ο Γκάλινατ ή ο Στάρκ. Και απέναντι στο Περιστέρι που είναι σε διαρκή αγωνιστική άνοδο μετά την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και μετά τις 3 πρώτες στον όμιλο του BCL. Ο Άρης είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Ο Άρης, ο οποίος έδειξε δείγματα τα οποία δεν τα είχαμε συνηθίσει ως τώρα στην ήττα από το Μαρούσι. Θυμίζω ότι ο Άρης κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Η μοναδική ομάδα που κερδίζει φέτος τον Παναθηναϊκό. Και πάμε στον Αποστόλη 30 φίλου. Ο Γιάννης Καστρίτης είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του. Επέμενε στις οδηγίες που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή θέλει πιο δυναμικό παιχνίδι. Αποστόλη μου, μοιάζουν κουρασμένοι, δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις. Δεν νομίζω, νομίζω ότι περισσότερο αμήνονται λάθος, γι' αυτό και είχε και πάρα πολλά παράπονα από τον Μπάνκσον για το που πηγαίνει για βοήθειες. Και ήταν βέβαια εκνευρισμένος ο τεχνικός του Άρη από τα πολλά εύστοχα lay-up των παιχτών του Βασίλη Σπανούλη. Ναι, αλλά αμήνεται λάθος μια ομάδα που έχει μέχρι στιγμής την πιο δυναμική, ίσως μια από τις πιο δυναμικές άμυνες στο πρωτάθλημα, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι έχει βρει ένα φορμαρισμένο Περιστέρι, αλλά και ο Άρης έχει βγάλει πολλή ενέργεια στα φετινά παιχνίδια. Δηλαδή, κανένα παιχνίδι δεν άφησε που να μην το χτυπήσει. Ράγκλαντ έξω στον Ντάγκουμπιτς, 45 μοίρες. Κακό σουτ, μαζεύει ο Μπάνκσον. Και ο Λιόπουλος. Κρατάει μπάλα, Άρελ, και αυτός έχει μείνει χαμηλά σήμερα. Χάνει την μπάλα. Προστιγμήνει κατοχή και πάλι με τον Τολιόπουλο. Με Πουλιανίδη μπροστά του που έχει περάσει από τον Άρη. Τολιόπουλο, δύσκολο, πολύ δύσκολο καλάθι. Αυτό το χούξατ σε κίνηση από έναν κοντό απέναντι σε άμυνα. Ρένφρο σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά καλάθια του αγώνα. Είδαμε δύο καταπληκτικά back-to-back καλάθια κατέρωθεν από Άρη και Περιστέρι. Ωραίο μπάσκετ, δύο τελευταίες επιθέσεις. Κατσίβελης, ένα μπάσιμο παλιά σκοπής από το μέτρ του είδους Δημήτρη Κατσίβελη. 30-19, σαν να ζεσταίνεται λίγο το παιχνίδι στο τελευταίο λεπτό. Πουλιανίτης, με τον Λιόπουλο μπροστά του. Ρένφρο, Αντόφ, Πουλιανίτης. Κλέβει ο Χάρελ με αυτή την
δυναμική άμυνα. Χάρελ και να, τρία καλάθια έναντι ενός για Άρη και Περιστέρη στο τελευταίο λεπτό. 30-21. Οι 13 πόντοι γίνονται 9. Αναγκάζει το Σπανούλα να πάει time out. 6-43. Εδώ είναι ο Καραποστόλου. Πάμε διαφημίσει λίγο μαζί. Στο Ανδρέας Παπανδρέου είδαμε ωραίο μπάσκετ το τελευταίο 1,5 λεπτό και το βλέπουμε. Το Λιόπουλος με δύο παίκτες πάνω του και ο Ρένφρο ο σέντερ της ομάδας, ο οποίος εδώ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δύο όμορφα. Εδώ βλέπετε η άμυνα του Χάρελ και το Coast to Coast. Τρία πάρα πολύ ωραία, θα προσέθετα και του Κατσίβελη, το οποίο ήταν αυτό το old school drive στην καρδιά της ρακέτας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Κατσίβελης είναι ένα παιδί στα 96. Η Ελλάδα έχει βγάλει, ξεκινώντας από τον Παπαλουκά και τον Διαμαντίδη. Και συνέχεια τους Φανούλιες, Φανούλιες δεν ήταν κοντός. Εδώ οι οδηγίες στον Κουλιανίτη. Έχει βγάλει ψηλά παιδιά στην περιφέρεια, να προσθέσω και το ζήσει, δηλαδή παιδιά από το 95 και πάνω. 6-43, 30-21, Αποστόλης ακούμε. Ήταν η σειρά του Βασίλη Σπανούλη να φωνάξει προς τους παίκτες του. Πολλά παράπονα για την αμυντική τους λειτουργία στις τελευταίες φάσεις. Δεν χρησιμοποίησαν τα λάθη, δεν σταμάτησαν όπως έπρεπε τον Κατσίβελη. Γι' αυτό και ο τεχνικός του Περιστερίου ζήτησε να είναι πιο συγκεντρωμένοι και να μην κάνουν ανόητα όπως είπε λάθη. 6-31. 57% δίποτα για το Περιστέρι, 47% για τον Άρη. Τρίποντα 1-3 για το Περιστέρι, 1-5 για τον Άρη. Σκεφτείτε ότι σε αυτά τα αγωνιστικά λεπτά, τα περίπου 13,5, έχουν ευστοχήσει δύο ομάδες μόλις σε δύο τρίποντα. 1-1. Ράγκλαντ, Μητρουλόν και επανερχόμαστε στο δίδυμο δημιουργών του ξεκινήματος. Απίθανη τρίπλα που σπάει τους αστραγάλους του Ρίντα, αλλά άστοχο το σουτ. Και το επιφόρμα ήρθε από τα παιδιά της Ακαδημίας των Αντετοκούμπο, όπου έχουν και άλλες παραστάσεις και προσλαμβάνουσες. Χάρελ πατάει μπάλα με Κένι Γουίλιαμς που έχει επιστρέψει. Χάρελ τον πάει χαμηλά. Η πάσα στο Ριντ και το φάουλ. Ο Ριντ στο δεύτερο μόλις αγώνα του με το Μαδατουάρι που έπρεπε να γεμίσει την εφτάδα των ξένων. Έξι που αγωνίζονται και ένας στα πιτς. Να τα παιδιά της Ακαδημίας. Και πάμε στο Ριντ που μέχρι στιγμή στο παιχνίδι είναι στο 0 σε 7 λεπτά με 0-2 στα τρίποντα. Εδώ στην πρώτη βολή πάει το Ρόδι, 32. Ο Άρης που περιμένει και τον Σταρκ και κυρίως τον φοβερό και τρομερό Γκάλινατ που πέρσι έβγαλε μάτια στην καρδίτσα και φέτος τον Άρη ξεκίνησε ιδανικά, αλλά είχε αυτόν τον τραυματισμό που έφερε πίσω όλη την ομάδα και τον οργανισμό. Σοβαρή οργανισμή και δύο, έτσι. Πέραν της ιστορίας που έχουνε. Ράγκλαντ, Ρένφρο και κοιτάξτε το Σανόγκο πως δοκίμασε ως βολεμπολίστας να τον μπλοκάρει. Ράγκλαντ ψηλά, ο Σλαφτσάκης μαρκάρει στην αριστερή τρίπλα. Ράγκλαντ από δεξιά χάνει την απόπειρα spin move και φάουλ από τον Κένι Γουίλιαμς. Σαν να άλλαξε κάτι στις τελευταίες 5 φάσεις του αγώνα, με τον Άρη να επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του προπονητή και το Περιστέρι να δέχεται αυτό πια τις διορθώσεις του Σπανούλη. Οι 13 πόντοι έγιναν 7, πάντα μπροστά το Περιστέρι, αλλά με τον Άρη να επανέρχεται σε ρυθμούς αγώνα. Είπαμε σκληροτράχυλες ομάδες και δύο. Το Λιόπουλος με Μήτρου Λόγκ, ο οποίος και αυτός προϊούσης της χρονιάς βελτιώθηκε, για τον Μήτρου Λόγκ λέω. Σταυσάκης ως κλείνει την μπάλα. Το Λιόπουλος, Σανόγκο με Κασελάκι, δύσκολη φάση, μέσα τελικά με μια δόση περιπέτειας. 30-25. Με τον Άρη να έχει καλύψει τους 8 από τους 13 πόντους διαφοράς στα τελευταία 3 παρακαλώ λεπτά. Μήτρου Λόγκ. Ωραία, έως εξαιρετικά θα έλεγα στον Τόμψον που θα καρφώσει μέσα στο συνοστισμό. Επανέρχεται ο Τόμψον, ο οποίος είναι θα έλεγα και ο πιο ογκώδης παίκτης των δύο ομάδων στα 2-13 και πολλά και μυϊκά κιλά. Και ο Σόζα είναι μυϊκά, αλλά είναι στα 2-6. Το Λιόπουλο στο φλότερ μέσα, 32-27. Βλέπουμε άλλο παιχνίδι στα τελευταία 3,5 λεπτά. Από το 8 και μετά, 8 και κάτι, μέχρι το 4-39 που μας τώρα, βλέπουμε άλλο παιχνίδι. 32-27. Επανερχόμαστε στην διάθεση των δύο ομάδων
που είχαν στο πρώτο δεκάλεπτο. Ράγκλαντ. Ωραία προστατεύει την μπάλα. Ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα μέχρι στιγμής είναι στους 11 πόντους. Το Λιόπουλος 8. 34-27. Εντάξει, πάμε. Έχει περάσει από δύο μάτς Ευρωλίγκας ο Ράγκλαντ. Δεν τυχαίος παίκτης. Το Λιόπουλος. Περνάει από τον Τόμψον, απεγκλωβίζεται, Σλαφτσάκης καθυστερεί, βγάζει έξω. Χαρέλ για τρεις, είναι άστοχος, εκεί παρεμβαίνει ο Σανόγκο και κερδίζει το φάουλ από τον Κασελάκη που εδώ έχασε στην ταχύτητα το παίκτη του Άρη. Ο Σανόγκο που είναι ένας ιδιαίτερος παίκτης προς τα χαρακτηριστικά του. Εδώ ο Χουγκάζ. Για να ταιριάξει η σωματοδομή του με τον Σανόγκο. Σανόγκο, είπαμε, έχει πέρασει από το NCAA από το Σίνο Χολ, στο New Jersey. Έπαιξε δύο χρόνια στην D-League, στην Κρεμόνα και Άρης από πέρσι. (Συσχελίδι) 34-29. 13 πόντοι γίνονται 5. 4 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σλαφτσάκη στον παγκό. Κεν Williams. Είπαμε. Williams, σπουδαία, σπουδαία κολεγιακή καριέρα. North Carolina, έτσι. Νάτος. Το φάουλ από τον Σόουζα. Δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Στις περιστροφές έγινε αυτό. Εδώ, πάνω στον αρχηγό του North Carolina την τελευταία χρονιά. Προσπαθεί και αδειάζει δύο παίκτες. Ο Μητρουλόγκ, εντυπωσιακή φάση, προσποίηση. Ναι, του ανήκει αυτή η προσπάθεια από την αρχή ως το τέλος. Σπύρο Δαγκλή, αν μπορούσαμε κάποια στιγμή να τη δούμε. Εκπληκτικός ο Έλληνας ομογενής. Το Λιόπουλος, 36-29. Ο Λιόπουλος, το σκρίν από τον Σόουζα, το πικ και το βίδισμα. Το Λιόπουλος στα 9. Με Χουγκάζ και απλωμένο χέρι μπροστά του. Το Λιόπουλος τον ταλαιπωρεί, spin move. Ωραία κίνηση, κακό το σουτ και η μπάλα είναι για τον Άρη. Κοιτάξτε και εδώ, πρώτη φάση, Ελάιτζα Μητρουλόγκ. Περνάει από δύο, τους οποίους σουριάζει κάτω. Περνάει από άλλους δύο. Κερδίζει 4 παίκτες και το καλύτερο καλάθι του αγώνα μέχρι στιγμής. Ντε Σόουζα, το Λιόπουλος. Για 3-45 μοίρες. Χαμηλό το σουτ, ψηλά ο Χουγκάζ. 3-10, 36-29, η διαφορά στους 7. Και Μήτρου Λόγκ, ο οποίος κάνει ωραίο παιχνίδι. Θα σουτάρει, θα στοχίσει και θα τρέξει να μαζέψει ο ίδιος την μπάλα. Τρέβο Τόμψον. Δεν βλέπει την πάσα. Τη φωνάζει ο Σπανούλης. Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ στους 6 πόντους, 11,5 λεπτά. Έχει 3-4 δίποντα. Έχει 2 assist, έχει ένα rebound. Και έχει ένα λάθος. Καστρίτης από το πλάνο και Κατσίπελης που επανέρχεται. Επανέρχεται και ο Νεμάνια Ντάνκουμπιτς. Σες του Williams. Και είναι ο Williams που έχει μείνει στο 0 σχεδόν 10 λεπτά. Εδώ ο Ντάνκουμπιτς. Williams ο μπάγκο. 2-58, 36-29, Κατσίπελης. Κατεβάζει αυτός πια. Γιατί πάρω τον Μήτρου Λόγκ. Από τα σκρίν ο Ριτ. Κατσίβελης. Διαβάζει τη φάση. Σανόγκο. Συγκλίνει. Δύσκολο καλάθι που δεν έρχεται. Δύσκολο σουτ που δεν έρχεται το καλάθι. Κοντραρίστηκε σωστά. Ντάγκουμπιτς Λόγκ. Ντάγκουμπιτς στα 16. Κοιτάξτε το μισμάτς Ριτ Τόμψον. Τεράστια υψομετρική διαφορά και τη διαβάζουν οι παίκτες του περιστερίου, αλλά βγαίνει η άμυνα από μπροστά. Κακή γωνία πάσας. Σανόγκο τρέχει. Χάρελ. Με Χουγκάζ μπροστά του, στα 13. Χάρελ. Δεν υπάρχει φάουλ εν διαιτητές. Έχει τον Ντεσόουζα, δύσκολο σουτ. Έρμπολ. Ράγκλαντ στα 2. Κρατάει μπάλα. Άναρχο μπάσκετ στο τελευταίο 1,5 λεπτό φάουλ. 21-13, 15-16 τα δεκάλεπτα μέχρι στιγμής. 61% με 45 τα δίποντα έχει υποχωρήσει ο Άρης. 25% τα δίποντα με 14, 1-4-1-7.
κακή, πολύ κακή η σουτέρα από μακριά. Και επανέρχεται μετά από ώρα το παιχνίδι ο Bloomberg, ο οποίος είχε μείνει στο 0 στα 8 λεπτά. Αναφορά από το Ράγκλαντ, επιμένει ο Σπανούλης σε δύο χειριστές και δημιουργούς. Με ψηλό τριάρι, Μήτρου Λόγκ στα 11. Τόμψον με Σόουζα, τεράστια μάχη, δύσκολο καλάθι. Τόμψον στους 4 και 38-29 και πάλι στο 9 διαφορά, ετοιμάζει Νικολάδ. Κατσίβελης, De Souza, Κατσίβελης. Δύσκολο του Ριτ, άστοχο και αυτό. Ένα στα 8 ο Άρης. 1-25. Ξαναέχει το momentum το Περιστέρι. Ράγκλαντ, κυρίαρχος του παιχνιδιού μέχρι στιγμής περιφερειακά. Ουγκάζ, τρίπλα σουτ μέσα. 40-29 από ένα προσωπικό καλάθι του Νίκου Ουγκάζ. Φτάνει τους 5 πόντους. 40-29. Και πάλι διψήφια διαφορά. Μετά τους 13 πήγαμε στους 11 τώρα. Αφού η διαφορά έφτασε και τους 5 και φάουλα το Μήτρου Λόγκ. Τα τελευταία 2 λεπτά ο Περιστέρι ξαναανακτά τα ενία του αγώνα. Πέφτει ο Κατσίβελης και το σπρόξιμο. Μπορείτε να τόμψω, κοιτάξτε τι δύσκολο καλάθι έβαλε με ασφυκτικό μαρκάρισμα στην baseline από τον De Souza. Σε λίγο θα έχουμε και την αλλαγή. Εδώ είναι ο Λαβ που περιμένει. Στο Μήτρου Λόγκ που αποχωρεί χειροκροτούμενος. Μήτρου Λόγκ με 6 πόντους σε 13 λεπτά, 3-4 δίποτα, 3 assist, 1 rebound. Πολύ καλό παιχνίδι. Άστοχο του Σόουζα, ο οποίος στο πρωτάθλημα σουτάρει με 58%, έχει 5,4 πόντους, 3,4 rebound στα 12 λεπτά που παίζει. Πολύ δυνατό παιδί στην εθνική ομάδα της χώρας του. Μέσα 40-30 και αλλαγή. Ενέα ο Σλαφτσάκης. De Souza, ο οποίος δέχεται και τις παρατηρήσεις του Καστρίτη. Ράγκλαντ, τελευταίο λεπτό. 40-30, μείνει χαμηλά ο Άρης. Ράγκλαντ, δύσκολο σουτ, με βήμα πίσω, τρέχει και μαζί από ο Κατσίβελης. Χαμηλή τρίπλα προς το καλάθι. Το καλάθι που έχετε τελικά παρά την απόπειρα του Ντάγκοβιτς να εκμεύσει ένα επιθετικό. 40-32, 35 δευτερόλεπτα, τουλάχιστον δύο κατοχές, σε λίγο μαζί. ...35-9 για το φινάλε, στο πρώτο μέρος. Περιστέρι Big Win, Άρης Μίντεα, 40-32. Και να τα συνολικά στατιστικά, βλέπετε τα δίποντα, τα τρίποντα, τα rebound 17-14, η assist 6-5, τα foul 11-15, τα λάθη 7-4, λεψίματα 4 για τον Άρη, κάποια αξιοποίησε, κάποια όχι. Όλα αυτά ελάχιστα πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους, σε ένα παιχνίδι που βγάζει δυναμισμό, βγάζει κάποιες στιγμές θέαμα, βγάζει κάποιες στιγμές αμφίροπες φάσεις, με τον Άρη να έχει το momentum του πρώτου μηχρόνου στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Ο Άρης δεν έχει κάποιες σταθερές που είχε ως τώρα. Δεν έχει το Χάρελ, δεν έχει το Μποχωρίδη, δεν έχει το Μπλούμπερς. Δεν έχει το Μπάνξον και πάμε γρήγορα στον αποστολή του Ρεταφίλου. Χαμηλώσει το σχήμα, έδειξε για τον Γουίλιαμς ένα σύστημα και τον Τόμψον. Κυκλοφορία της μπάλας στην περιφέρεια, Love θα στοχίσει η μπάλα έξω. 22-1, όλα θεωρητικά για το Περιστέρι και ετοιμάζει τον Ζούγρι ο Σπανούλης στη θέση του Τόμψον. Ο Ζούγρης, ο οποίος είναι ένας εκτός των άλλων, είναι ένας εξαιρετικός screener, θα το δείτε. Κοιτάξτε πώς στέκεται μέσα στο ζωγραφιστό και διευκολύνει τις προσπάθειες του παιχνίδι. Ο μικρός, ο 19χρονος, που ξεκίνησε από τερματοφύλακας και ευτυχώς τον κέρδισε τον μπάσκετ. Ευτυχώς για τον ίδιο, ευτυχώς για τον Περιστέρι, ευτυχώς για τον ελληνικό μπάσκετ. Το Λιόπουλος. Αλλά θέλει πολύ δουλειά ακόμα, έτσι. 14 για το φινάλε. 40-32, 12 δευτερόλεπτα.
Στον Τολιόπουλο η μπάλα. Βήματα. Βήματα από τον Τολιόπουλο. Δίνει ο Μαλαμάς και Καστρίτης, ο οποίος αντιδρά. Εδώ ο Τολιόπουλος. Και να δούμε τη φάση. Δίπλα διαιτητής, σφυρίζει τα βήματα. Ακόμη οι εξηγήσεις στον Καστρίτη. Αριστερά ο Σιγάλας, μεγάλη μορφή για 15 χρόνια του ελληνικού μπάσκετ. Παπάγου, Ολυμπιακός, Μιλάνο, Άρης, Μακεδονικός. Ράγκλαντ εναντίον όλων τους προλαβαίνει. Προλαβαίνει και τους Λαυτσάκη στα 2 δευτερόλεπτα. 42-32. Στο τέλος του πρώτου παιχνιδιού ανάμεσα στο Περιστέρι Big Win και στον Άρη Μίντεα. Όλα αυτά σε ένα παιχνίδι που είχε διακυμάνσεις. Έφτασε από το συν 3 του Άρη στο συν 13 του Περιστέριου και τώρα στο 10. Για να δούμε και τα στατιστικά μέχρι στιγμής. Να πούμε τα 16-21-13-21-19. Δίποντα 64-48%, τρίποντα 20-12%. Η assist 6-5, τα κλέψιματα 0-4, τα rebound 17-15. Κορυφαίος ο Ράγκλαντ από τη μια ομάδα, ο Τολιόπουλος από την άλλη. Να και τα συνολικά στατιστικά. Και να κάνουμε λοιπόν μια αναψηλάφιση το τι είδαμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο εδώ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό που είδαμε λοιπόν ήταν δύο ομάδες που μπήκαν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Δύο ομάδες οι οποίες θέλουν αυτή την υγεία διαφορετικούς λόγους η καθεμία. Για την τριάδα το Περιστέρι, για την τετράδα ο Άρης. Το Περιστέρι που βρήκε λύσεις από πολλούς. Σήμερα εκτός τον εξαιρετικό Ράγκλαντ έχει έναν πολύ πολύ καλό Ελλάζα Μητρουλό. Ο Τόμψον άρχισε να μπει στο παιχνίδι, αλλά βοήθησε. Ο Ρένφρο στο ενδιάμεσο ήταν το πεντάρι που ήθελε το Περιστέρι. Δεν βρήκε σκόρα από τον Βίλιαμς, βρήκε όμως από άλλους παίκτες. Χαμηλά η ευστοχία στο τρίποντο, αλλά τι να πει και ο Άρης, όπου είχε πολύ χαμηλά τα τρίποντα, τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο με 1-9. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει πάρει ούτε από το Χάρελ πόντου σήμερα, ούτε από τους δύο ψηλούς, τον Σανόγκο και τον Ντεσόουζα, ούτε από τον Σλαυτσάκη. Δεν απειλεί στο ζωγραφιστό και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα και τους ψηλούς της ομάδας του Περιστερίου. Κυκλοφόρησε η μπάλα, είχε σκόρα από το Λαβ το Περιστέρι και φτάσαμε σε αυτό το συν 10, καθώς διαφορά έφτασε ως το συν 13 για το Περιστέρι. Μειώθηκε στο συν 5 για το Περιστέρι, στο μείον 5 για τον Άρη. Αλλά ο Άρης δεν παίρνει ούτε από τον Bloomberg πράγματα, ούτε από τον Banks πράγματα. Είναι σαφές ότι σήμερα δεν βρίσκει σκορ, γι' αυτό και είναι στους 32 πόντους το πρώτο ημίχρονο. Από μια ομάδα που είναι αθλητική, βγάζει ενέργεια, αλλά δεν μετουσιώνεται αυτό σε πόντους. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο σημείο αυτό, κάπου να σας αφήσουμε να πάμε στα διαφημιστικά μας και σε λίγο πάλι μαζί για να σας προειδεάσουμε τι προβλέπετε να δούμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Διαφημίσεις και σε περίπου 10 λεπτά μαζί. Επειδή τα σχόλια αλλάζουν στο λεπτό και οι ειδήσει τρέχουν διαρκώ, κάνετε. Και φίλοι, και πάλι μαζί από το κλειστό του Περιστερίου, εδώ στο Ανδρέας Παπανδρέου, όπου το ημίχρονο βρήκε την ομάδα του Περιστερίου να προηγείται το Άρη με 42-32. Βεβαίως έχουμε 20 ακόμη αγωνιστικά λεπτά. 20 αγωνιστικά λεπτά, όπου ανάμεσα στα άλλα, πριν ξεκινήσουμε, θα δούμε και το αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Λοιπόν, είχαμε στην Πάτρα ένα σημαντικό παιχνίδι όπου έληξε στην παράταση. 84-79 με τον Προμηθέα απέναντι στον Κολοσσό Edge Hotels, επί το οποίο προηγήθηκε με 18 πόντους διαφορά. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Προμηθέας επικράτησε με 84-73 στο κυνήγι της τετράδας, στο κυνήγι του Περιστερίου. Άρα το αποτέλεσμα αυτό του Προμηθέα επηρεάζει περισσότερο λιγότερο και το σημερινό παιχνίδι. Εδώ όπου το Περιστέρι θέλει να κρατηθεί στην τρίτη θέση και ο Άρης θέλει να κυνηγήσει τις δύο ομάδες που προηγούνται αυτή τη στιγμή, δηλαδή το Περιστέρι και τον Προμηθέα. Πάμε να ακούσουμε και τον Αποστόλη Τριανταφύλλη. Να αρχίσω από τους φιλοξενούμενους. Ο Γιάννης Καστρίτης δεν είπε πολλά. Ωστόσο, έδειξε στο πινακάκι τώρα πήκε ρόλ το Λιόπουλο με τον Μπάνκστον
και στην άμυνα θα παίξει μια άμυνα ζώνη ματσάπ. Σε ό,τι αφορά τους γηπεδούχους. Είδαμε παρεμπιπτόντως αρκετές αλλαγές στην άμυνα, γιατί είναι ένας τομέας που και οι δύο ομάδες ασχολούνται πάρα πολύ, η άμυνά τους δηλαδή. Ναι, είναι ομάδες οι οποίες δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην άμυνά τους. Ο Άρης άλλαξε δύο φορές στο παιχνίδι, έπαιξε και ζώνη ματσάπ, έπαιξε και man-to-man λίγο διαφορετικό, λίγο πιο κλειστό. Από εκεί και πέρα, για να μείνω στις οδηγίες, ο Βασίλης Πανούλης ζήτησε προσήλωση στην άμυνα από την αρχή. Δεν λειτουργεί το χρονόμετρο. Λοιπόν, δεν λειτουργεί το χρονόμετρο, οπότε θα έχουμε μια επανεκκίνηση και του χρονομέτρου και του αγώνα. Θυμίζω σε όσους άνοιξαν τώρα ότι ο Προμηθέας τελικώς επικράτησε επί του Κολοσσού 84-79. Αποκτά ένα ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, καθώς είμαστε πια στις τελευταίες αγωνιστικές. Και αντιλαμβάνεστε ότι πρώτη-τελευταία αγωνιστική είναι αυτή. Εδώ είναι η εξηγήση στον Καστρίτη, στο βάθος είναι ο Χρήστος Ταπούτος. Ότι έχουμε αυξημένο ενδιαφέρον πια. Έτσι. Και ακόμη περισσότερο και στην τελευταία αγωνιστική. Μετά, θυμίζω ότι φέτος έχουμε τον ενδιάμεσο γύρο. Ενώ θα έχουμε το ξόδεμα των 3 δευτερολέπτων του αγώνα που κύλησε, μάλλον που έπρεπε να κυλήσει. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε μετά τα δύο τουρνουά, το Top 6 και το Play Out τουρνουά, και υπάρχει ενδιαφέρον τόσο για την τετράδα, όσο και για την εξάδα που θα συνεχίσει έτσι κι αλλιώς, περιμένοντας το τι θα γίνει στη συνέχεια. Λοιπόν, αρκετός κόσμος στο κλειδό του Περιστερίου. Είπαμε όχι γεμάτο, αλλά με αρκετό κόσμο. Και έχουμε λοιπόν με τον Άρη σε παραφορά με τον Χάρελ για τον Τολιόπουλο, που προσπαθεί με φάουλ να κλέψει μπάλα ο Μίτρου Λόγκ. Τολιόπουλος, Μπάνκσον, Μποχορίδης και στο παιχνίδι ο Μπλούμπεργκς. Από εκεί και πέρα, για τον Περιστέρι, Χουγκάς, Ράγκλαντ, Τόμσον, Μίτρου Λόγκ και Βίλιαμς συνθέτουν την αρχική πεντάδα δεύτερο μήχρονο. Τολιόπουλος από μακριά είναι μέσα. Βρίσκει την επαφή, τη σύνδεσή του με το καλάθι. Αυτός ο χαρισματικός σουτέρ και σκόρερ. 42-35 για τον Τολιόπουλο, ο οποίος φτάνει τους 11. 13 έχει ο Ράγκλαντ, πρώτη σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής. Τόμψον χαμηλά. Ντάπτυμ εκεί με το δυναμικό μαρκάρισμα από Μποχορίδη και Χάρελ. Εδώ είναι ο Τόμψον. Τόμψον που είναι στους 4 πόντους με 4 rebound. Ο Δετολιόπουλος έχει μία διβολές, 2-4 τρίποντα, 2-3 τρίποντα, μία assist και 2 λάθη. Είδατε τι έκανε και με την εθνική ομάδα στην Ολλανδία. Τελικό μπάσκετ στο πρόσωπό του, βρίσκει κάποιος σε μία θέση. Εδώ ο Ράγκλαντ αστοχεί με την πίεση του Μπάνκσον. Σε μία θέση που δεν είναι σύνθεση τα τελευταία χρόνια να βγάζει παίκτες. Κακά τα ψέματα, πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη γι' αυτό. Τολιόπουλος, Μπάνκσον χάνει την ισορροπία και προλαβαίνει έξω στον Χάρελ. Ο Άρης ξεκινάει με 2-2 εντός παιδιάς και 42-38, το μείον 11 γίνεται μείον 4 και έχουμε άλλο παιχνίδι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Σε ένα λεπτό μέσα γυρίζει τούμπα το παιχνίδι ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. Το 42-33, 42-32 του ημιχρόνου γίνεται 42-38 με τα δύο τρίποντα από τους παίκτες του Άρη και πλέον ο Άρης έχει 3 στα 10, 1 στα 5 το Περιστέρι. Τα ακούει ο Τόμψον ως συνήθως από τον Σπανούλη. Και πλέον στο παιχνίδι ο Ρένφρο. Πιο αλτικός, πιο ευέλικτος, να ταιριάζει στους περισσότερους ο Μπάνκσον. Ράγκλαντ βρίσκει χώρο, βρίσκει χρόνο και τιμωρεί την ολιγορία και το κακό διάβασμα της φάσης από την άμυνα του Άρη. 45-38, βρίσκει απάντηση στα δύο τρίποντα του Άρη το Περιστέρι. Τολιόπουλος. Χάρελ κλέβει προς στιγμή ο Λόγκ. Τρέχει ο Τολιόπουλος. Ξανακλέβει ο Μίτρου Λόγκ. Και τρέχει ο Βίλιαμς με πρώτο στη φάση τον Χάρελ. Έχουμε αλλαγή της κατοχής. Και Χάρελ. Σφύριγμα. Ο Μίτρου Λόγκ έχει στις βήματα. Εδώ για να δούμε. Εδώ το φάουλ και εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Τολιόπουλος με Μίτρου Λόγκ, Χάρελ με Κένι Βίλιαμς και προειδοποίηση στο Χουγκάζ.
Παραφορά από τον Χάρελ. Στο μείον 7 ο Άρης. Στο συν 7 το Περιστέρι. Το Λιόπουλος. Περνάει η λόμπα για κανέναν. Όχι, προλαβαίνει ταχύτατος στα δύο πρώτα βήματα ο Μπάνκσον. Έμοιαζε χαμένη η πάσα. Ο Μπάνκσον έδειξε τα αθλητικά του προσόντα και την ταχυδύναμη στα πρώτα βήματα. 45-40. Μειώνει ο Άρης στους 5. Ράγκλαντ. Μητρολόγκ στην baseline. Χάνει από την άμυνα του Μοχωρίδη. Υπάρχει φάουλ. Η άμυνα του Άρη είναι διαφορετική σε σχέση με το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Σπανούλης έχει πει στο γήπεδο φωνάζοντας. Το βλέπετε στο βάθος. Κοιτάξτε εδώ σε επανάληψη. Το χέρι από το Χάρελ. Το αριστερό χέρι κλέβει αρχικά και μετά από φορείς ολοκληρώνει την κατοχή. Μέσω του φάουλ. Το Λιόπουλος. Κατεβάζει μπάλα. Είναι έτοιμη σε γραμμή. Με Μήτρου Λόγκ κολλημένο πάνω του. Βδέλα, Γάντι. Μποχωρίδης στο σκρίνι από τον Bloomberg. Από τον Μπάνκστον που βυθίζεται, αλλά υπάρχει σφύριμα νέο φάουλ. Κοιτάξτε πώς το παιχνίδι ξαναέγινε όπως ακριβώς στο ξεκίνημα του αγώνα στο πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή, πολύ δυναμικό, πολύ physical, με πολλά φάουλ για τις δύο ομάδες. Να δούμε ποιο θα πειράσει περισσότερο. Αυτό μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έχει παίκτη στα 4. Στα 3 είναι αρκετή. Το Λιόπουλος, Bloomberg δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι στιγμής επιθετικά. Το Λιόπουλος. Πατάει μπάλα ανάμεσα από δύο. Χάρελ από τα 7,5 μέτρα. Αστοχή ψηλά. Ο Χουγκάζ δεσπόζει του ενάριου χώρου και παίρνει το rebound. Μήτρου Λόγκ. Έχασε μια ευκαιρία ο Άρης να μειώσει κι άλλο. Μήτρου Λόγκ. Προσποιήσεις. Ναι, κερδίζει το ψηλότερο του Λιόπουλο. Τον βάζει πλάτη και κερδίζει τη φάση κάτω από το καλάθι. Μήτρου Λόγκ που κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι μέχρι στιγμή. Είναι στους 8 με 3 ασίστ. Σπουδαίο παιχνίδι. Το Λιόπουλος. Κλέβει καταπληκτικά ο Λόγκ. Προλαβαίνει ο Χάρελ όμως και κολλάει την μπάλα στο ταμπλό. Μεγάλη αμυντική φάση για τον Άρη και τον παίκτη του. Η ραχιά στο Bloomberg. Για να δούμε τώρα. Ναι, τώρα είναι μέσα. 47-43. Δύο μεγάλες φάσεις για τον Άρη σε άμυνα και επίθεση. Κάποια στιγμή σπίρω τα κλειπ. Μπορούμε να τα ξαναδούμε. Είμαι σίγουρος. Τον κυνήγησε το Μητρούλογκ μετά το κλέψιμο. Κοιτάξτε πόσες φάσεις. Κλέψιμο, τάπα, coast to coast, καλάθι. Εδώ νέα τάπα φάουλ αυτή τη φορά. Αυτός είναι ο Bloomberg. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ είναι το φάουλ. Και πάμε στο κλέψιμο, μάλλον χάσιμο της μπάλας στο Λιόπουλο. Του κλείσει από τα χέρια. Μητρούλογκ και διαβάζει ο Χάρη που νομότυπα θα κόψει. Εδώ η ραχιαία του Χάρη. Που δείχνει και τα τρία πριν ακόμη σουτάρει ο συμπαίκτης του. Ωραίες φάσεις, βγήκαν ωραίες φάσεις στο παιχνίδι. 47-43. Ράγκλαντ, το βαρόμετρο του Περιστερίου μέσα. 48-43. Με το Ράγκλαντ να έχει φτάσει πια τους 17 πόντους με 2 ασίστ. 49-43. Οι 18 πόντοι του Ράγκλαντ. Καλύτερο επιθετικό παιχνίδι για το Ράγκλαντ φέτος που έχει 10,9 πόντους μέσον όρο και 7,9 ασίστ. Ο Χωρίδης. Μπάγκσον ψηλά, το πικ και το βύθισμα. Με κοντό παίκτη. Αυτό διαβάζουν οι παίκτες του Άρη. Μπάγκσον βγάζει έξω, Χάρελ. Σκυπάσα, δυνατή πλευρά, παρά είναι. Ψηλή και δυνατή για τον Τολιόπουλο. Από τον Χωρίδη που ζητάει συγγνώμη από τον συμπαίκτη του. Καστρίτης που κοιτάει στον πάγκο και ζητάει εσπευμένος την αλλαγή να περάσει ο Κατσίπερης που η αλήθεια είναι όταν περνάει ηρεμεί το παιχνίδι. Σε του Λιόπουλου πλέον με δύο χειριστές, οι οποίοι όμως μπορούν και να σουτάρουν, ειδικά ο Μποχωρίδης είναι περισσότερο ένα combo guard παρά δημιουργός. Το Λιόπουλος κάθε στον πάγκο έχοντας 11 πόντους, 2 assist, 1 rebound και 3 λάθη. Αμακάριστο του Κένι Ουίλιαμς. Όχι, δεν είναι σε καλή μέρα. Η μπάλα στο Χάρη Λαραχία. Καλός παίκτης αυτός, πολύ καλός. Και είναι παρόμετρο για τον Άρη. Στο πρώτο μήχρονο δεν πήγε καλά και ο Άρης είχε θέμα επιθετικό. Εδώ κακή εκτίμηση της φάσης για πάσα και ο Μήτρου Λόγκ με την πάλι τον Ποχωρίδη. Τον φοβάται γιατί είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι ο Ποχωρίδης. Είναι ο περιφερειακός με τις περισσότερες τάπες στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το Διαμαντίδη. Κατσίβελης. Κατσίβελης. Προς το καλάθι, δύσκολη φάση, ψηλά ο Ρέμπο. 5-23, το 43-43 παραμένει.
Αδύνατη πλευρά, Williams ούτε τώρα. Χάρελ με κοντό αντίπαλο. Χάρελ θα την αφήσει άστοχα τελικά στο καλάθι. Βλέπετε όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Και το φάουλ του Κατσίβελη πάνω στο Ράγκαν. Έχασε το άχαστο ο Χάρελ μετά από μια ωραία αμυντική φάση και ανισορροπία στην άμυνα του Περιστερίου. Ετοιμάζει τον Λαβ. Και ο Ράγκλαν που μέχρι στιγμής έχει παίξει 21 λεπτά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στο Περιστέρι. 23 ο Χάρελ για τον Άρη. Εδώ ο Λόγκ ακούει τις οδηγίες. Ήταν και ο Πανταζόπουλος, 20 άρα ήταν και ο Χαραλαμπίδης στον πάγκο του Περιστερίου. Ο Μήτρου Λόγκ θα κάτσει στον πάγκο, εισκαστεί στο Ρένφρο. Κένι Βίλιαμς μέχρι στιγμής έχει 0-2 τρίποντα. Ένα σκόρερ ολκής για το Περιστέρι, αλλά σήμερα σε κακή μέρα. Φουγκάζ προσποίηση, ωραίος απεκλωβισμός και το καλάθι. Για το Φουγκάζ που είναι ένα παιδί στα 2-8 με εξαιρετική επαφή με το καλάθι και από κοντά και από μακριά. Φουγκάζ φτάνει τους 7. Κατσίβελης. Νούμπερκ βγαίνει από τα σκριν, χαμηλό σουτ, μαζεύει ο Λαβ. 51-43. Το συν 4 έγινε συν 8. Μπάλα στο Περιστέρι. Λαβ, Williams, baseline. Φουγκάζ, Λαβ. Κλέψιμο του Χάρελ που έχει ανέβει πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Με Φουγκάζ, πατάει μπάλα. Μοιράζει στον Κατσίβελη, θα πάρει την baseline. Δύσκολη φάση, αστοχή, ψηλά ο Williams. Κατοχυρώνει κατοχή για το Περιστέρι και Ράγκλαντ. Φάουλ από τον Χάρελ. Είναι το δεύτερο. Ο Χάρελ που έχει 7 πόντους, 24 λεπτά, 2-6 τρίποντα, 1-3 τρίποντα, 6 rebound, 5 assist, 1 block, 4 κλεψίματα, πολύ γεμάτο παιχνίδι από τον Χάρελ. Τηλεοπτικό time-out, 5-1-43, σε λίγο μαζί. Τρία και 57 για το δεκάλεπτο. Περιστέρι Big Win, Άρης Μίντεα 51-43. Τι ωραία σκηνή. Και τα δίποντα 59-44%. Τα τρίποντα 25-31. Τον Άρη πια να έχει 4 τρίποντα, 2 το Περιστέρι. 7-8 η assist, 2-6 τα κλεψίματα. Εδώ βλέπετε και έχουμε τη βασική πεντάδα στις δύο ομάδες με το Περιστέρι να παίρνει περισσότερα από τους αμφιωματικούς του. Να έχει περισσότερα εντός παιδιάς, να έχει λιγότερους πόντους δεύτερης ευκαιρίας, ο Άρης έχει δύο περισσότερους. Και όλα αυτά θα τα δούμε αργότερα. Πάμε και στον αποστολή 30 φίλου. Ο Γιάννης Καστρίτης ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν την προσπάθεια στην άμυνα, να είναι επιθετικοί και στο αμυντικό και στο επιθετικό τους κομμάτι. Στην επίθεση έδειξε ένα play για τον Τολιόπουλο. Περισσότερο μυαλό ζήτησε από τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη. Ο Ράγκλαντ επαναφέρει τη διαφορά στους 10 πόντους. Ο Ράγκλαντ που έχει 20 πόντους με 9-9 βολές, 4-8 τρίποντα, 1-2 τρίποντα, 3 assist, 1 rebound και ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον πολύπειρο παίκτη του Περιστερίου. Κατσίβελης, το Λιόπουλος που έχει επανέλθει, λογικό και επόμενο. Είναι ο στάρ δικαίως της ομάδας του Άρη. Με το Ζούγρι μπροστά του κερδίζει το φάουλ. Ο Λιόπουλος που κάνει τεράστιο step up φέτος σωματοδομικά όσον αφορά στο πρώτο κομμάτι του αγωνιστικού σκέλους, το δεύτερο είναι το σκοράρισμα, ενώ έχει βελτιώσει πάρα πολύ και την αμυντική του λειτουργία. Μη αποτελώντας πια τον αδύναμο κρίκο της ομάδας του Άρη στην άμυνα. Στο περιοδικό σανό και εδώ το Λιόπουλος αστοχή. Το Λιόπουλος ο οποίος έχει μία assist 3, 2-4 αντίποτα, 2-3 τρίποτα, 2 assist, 1 rebound και 3 λάθη. 53-43, το Λιόπουλος μέσα. Έχει φτάσει πια στους 12. Είναι ο δεύτερος σκόρερ του αγώνα μετά τους 20 του Ράγκλαντ. Ουλιανίτης, η ζώνη του Άρη. Ζούγρης, Λαβ, το Λιόπουλος και Κατσιβελής ψηλά. Σλαφτσάκης χαμηλά με τον Ζούγρη τώρα. Ουλιανίτης, κάκι στο σουτ, δοκάρι.
Το 50 έχει πολύ δρόμο ακόμα στα 3 και 20. Ενώ ο Σπανούλης φωνάζει στον πάγκο. Κατσιβελής με λάβ που έχει γρήγορα πλάγια βήματα. Το Λιόπουλος από τα screen. Το κυνηγά Πουλιανίδης overplay στο μισογήπεδο. Η αλλαγή στο μαρκάρισμα. Εκμεταλλεύεται αυτό το Λιόπουλος. Αστοχή όμως. Ο Γκάζ άνετα στο αμυντικό. Ο Γκάζ που έχει 5 rebound και 7 πόντους σε 14 λεπτά. Παίκτης οικονομία σήμερα για το Περιστέρι. Λαβ. Εκ νέου ζώνη. Εξαιρετική άμυνα από μπροστά του Σανόγκο. Χάρελ. Δυναμικά. Φάουλ. Ξαναλέω. Μετά τον Λιόπουλο, ο Χάρελ είναι σαφέστατα πιο επιδραστικός παίκτης ομάδας του Άρη φέτος. Από την απουσία του Γκάλινατ και μετά. Παρεμπιπτόντως ο Χάρελ, και σας το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, ότι θα μπορούσε να κάνει μήκος τριπλούν. Έχει τεράστια προσόντα για να γινόταν αθλητής τύπου σε οριζόντια άλματα. Πουγκάζ στον πάγκο. Λαβ με Σπανούλη. Σπανούλης μιλάει συνέχεια στους παίκτες του και κυρίως στους περιφερειακούς. Αλλά γενικά σε όλους. Ενώ εδώ ο Καστρίτης, σας είπα νωρίτερα, τον θεωρώ από τους κορυφαίους στην Nouvelle Vague της ελληνικής προπονητικής. Ίσως να είναι ο κορυφαίος αναλογικά με τον προπονητισμό μιας ομάδας. Αυτά που έχει κάνει στον Άρη είναι αξιοθαύμαστα τα τελευταία δύο χρόνια. Long. Love. Long στη ζώνη. Λαβ, διασπά, προσπαθεί τουλάχιστον με Σανόγκο καταπληκτικά να βάζει τα χέρια πάνω στην μπάλα. Βελάκι δείχνει Περιστέρη, αλλά ο Σανόγκο έκανε σπουδαία δουλειά. Εδώ το Βελάκι. Διευκρινιστικό πλάνο. Κοιτάξτε εδώ πώς βάζει το Σανόγκο τα χέρια του. Κοιτάξτε πώς βάζει τα χέρια του, χωρίς φάουλ πάνω στο Λαβ. Μακρινό του Μητρου Λόγκ. Μέσα. Μεγάλο σουτ. Μεγάλο σουτ για το 56-45 από τον Μητρου Λόγκ, τον οποίο θεωρώ ότι βλέπουμε σήμερα στο καλύτερο του παιχνίδι. Με 11 πόντους σε 19 λεπτά, 3 ασίστ, 1 rebound. Μεγάλο μάτς από τον Μητρου Λόγκ. Μαζί με τον Ράγκλαντ είναι κορυφέ και θα βάζα στην εξίσωση και τον Χουγκάζ. Σανόγκο. Σλαφτσάκης. Δεν υπάρχει καλάθι επιθετικό από τους διαιτητές. Σανόγκο, εδώ το φάουλ προηγήθηκε του καλαθιού του Σλαφσάκη. 2 λεπτά για το φινάλε. Θα σκουπίσει και το... Είναι αυτό που λέμε, μόνο που δεν σκούπισε ο Μήτρου Λόγκ, σκούπισε κιόλας σήμερα. Χάρελ εναντίον όλων. Είπαμε, πολλά αθλητικά προσόντα για το 56-47 με τον Χάρελ να είναι πια στους 10. Με γεμάτη στατιστική, 5 assist, 6 rebound, 4 κλεψίματα. Ο πιο all-around παίκτης του αγώνα, σαφέστατα. Ζούγρης, hand-off στον Long. Από μακριά, μέσα και αυτό. Long και Ράγκλαντ. Πρωτεφόντος και δευτερεφόντος, ο Χουγκάζ είναι η κορυφή του Περιστερίου. Χάρελ και δευτερευόντο στο Λιόπουλο, η κορυφαία του Άρη. Χάρελ έχει πάρει το παιχνίδι πάνω του επιθετικά για τον Άρη. Διασπά την άμυνα μετά από το Ζούγρι, έρχεται ο Σλαφτσάκης και διορθώνει τη φάση για τον Άρη. 59-49, πραγματικά πέφτουν κορμιά στις δύο ρακέτες. Μεγάλο μάτς, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Με το Περιστέρι να προηγείται με 10. Μήτρου Λόγκ. Σταυρωτές με ψηλό αντίπαλο μπροστά του. Ντάγκοβιτς για τον Λαβ, kick out, long στα 4. Δυσκολεύεται, Ζούγρης, τάπα από τον Σανόγκο που έρχεται από πίσω. Σανόγκο δεύτερη, σπουδαία αμυντική προσπάθεια. Το Λιόπουλος, 2 κατοχές τουλάχιστον. Το Λιόπουλος βλέπει το χρονόμετρο. Με τον Ζούγρη στην δεξιά τρίπλα. Σταυσάκης χαμηλό το hook shot και μαζεύει ο Ντάγκοβιτς. Σίγουρα πια 2 κατοχές. Long. Στο καλύτερο του παιχνίδι. Μήτρου Λόγκ.
Τζούγρης γραπώνει την μπάλα φαουλ. 59-49, μένουν και 17,3 για τη λήξη. Εδώ το σταφ του Άρη. Κοιτάξτε πόσο Τζούγρης με τα κοντάχτυλα μαζεύει για να γίνει το φαουλ. Ο Κασελάκηστε του μικρού Λόγκ για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του δεκαλέπτου. Ενώ ετοιμάζεται και ο Πουλιανίτης και ετοιμάζεται και ο Σόουζα για τον Άρη μαζί με τον Bloomberg. Bloomberg στους 3 πόντους σήμερα. Bloomberg που έχει 9,2, έχει μείνει χαμηλά από τα στάνταρ του και δεν έχει βοηθήσει επιθετικά τον Άρη. Τζούγρης, ο μικρός, ο 19χρονος που έχει 88% στις βολές. Όχι τώρα. 19-49 παραμένει. Πάλι Ζούρης μπροστά στην κερκίδα των φανατικών φίλων της ομάδας. 60-49, 17,3 τον Άρη. Ο Ντάγκοπης πάνω στο Χάρελ. Τον περνάει ο Χάρελ εύκολα. Προς το καλάθι, σαν σε προπόνηση ο Χάρελ. Ο Σπανούλης φωνάζει στους παίκτες του και έχει δίκιο. Σαν σε προπόνηση πραγματικά ο Χάρελ. 60-51. Πάμε σε διαφημίσεις λίγο μαζί. 8.30 για το φινάλε του 10 λεπτού. Περιστέρι, Big Win, Aris Media 60-51. Για το Περιστέρι 20 ο Ράγκλαντ, 14 ο Μήτρου Λόγκ, 7 ο Χουγκάζ. Στα rebound 6 ο Ρένφρο, 6 ο Χουγκάζ. Στις assist 4 ο Μήτρου Λόγκ, 3 ο Ράγκλαντ. Για τον Άρη τώρα, στους 12 ο Χάρελ που είχε ένα καταπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο, που έχει 5 assist, 7 rebound, 4 κλεψίματα και ένα block. Στους 12 το Λιόπουλος με 2 assist, 1 rebound και από εκεί και πέρα χαμηλά υπόλοιπη με 6 ο Σανόγκο, 5 ο Σναφισάκης, 4 rebound για τον Μποχορίδη. Εδώ βλέπετε τον πάγκο του Περιστέριου και πάμε στον αποστολή του Ιανταφύλου. Ο Βασίλης Πανούλης περίμενε πίεση σε όλο το γήπεδο από τον Άρη, έδειξε κάποια πράγματα για να διασπάσει αυτή την πίεση. Ο Άρης δεν πιέζει, θα πάει σε κόντρα σε ζώνη. Ράγκλαντ στα 5. Ντάγκοπιτς από τα 7. Σουτάρι, ευστοχή, μεγάλο τρίποδο. 63-51, τέλος δεκαλέπτου. Το τρίποδο το οποίο φέρνει στο συν 12 το Περιστέρι. Η δεύτερη μεγαλύτερη τιμή στη διαφορά μετά τους 13 του δευτέρου δεκαλέπτου, λίγο πριν από τη λήξη του. Ο Νεμάνια Ντάγκοπιτς είναι στους 6 με 2 στα 3. Διαφημίσεις σε λίγο μαζί αφού δούμε και το τρίποδο. Προσέξτε ότι το Περιστέρι έχει ίδιους πόντους σε κάθε δεκάλεπτο. 21-21-21, ο Άρης 13-19-19. Αυτή η πρώτη 13 του πρώτου δεκαλέπτου είναι ένα θέμα για τον Άρη. Πάντως έχουμε ακόμα 10 αγωνιστικά λεπτά για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Την ώρα που ξέρουμε και το αποτέλεσμα του Προμηθέα με τον Κολοσσό 84-79 στην παράταση Αποστόλης ακούμε. Πολλές φωνές από τον Γιάννη Καστρίτη προς τον Bloomberg για την τελευταία φάση της τρίτης περίοδου. Θα επιμείνει στη ζώνη 2-1-2. Το Λιόπουλος περνάει υποδειγματικά με την baseline αλλά χάνει το καλάθι, κάτι το οποίο δεν κάνει ο Ντεζόζα, ο οποίος τελειώνει τη φάση για τον Άρη για το 63-53. Ναι, Αποστόλη. Θα επιμείνει στην ζώνη, ζήτησε να είναι όμως πιο επιθετική, πιο δυναμική. Ράγκλαντ, η λόμπα και το κάθομα από τον Ντάγκοπιτς, ο οποίος φτάνει τους 8 πόντους. Ντάγκοπιτς έχει δώσει 8 πόντους και 2 rebound. Ο Χουγκάζ 7 με 6 rebound. Ο Μπλούμπερξ έχει μείνει χαμηλά από την πλευρά του. Κασελάκης τώρα πάνω του. Σόουζα με το Ζούγρι. Το Λιόπουλος. Ο φάουλ. Στο 65-53 όλα αυτά. 9 και 9 για το φινάλε. Αυτός είναι ο Μήτρου Λόγκ, που έχει κάνει ένα αποδοτικότατο παιχνίδι. Εδώ το φάουλ και το σώμα και το χάρφμαν ήταν του Ντάγκοπιτς αυτή την φάση με τη λόμπα. 14 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση. Το Λιόπουλος ψάχνει στήριγμα. Στήριγμα μακριά από την μπάλα. Σπάνει στραβά τα θεωρητικά μαλλιά του. Εδώ είναι το φάουλ. Τρίτο φάουλ του Κασελάκη.
baseline για τον Άρη. Ο Λιόπουλος φτάνει στήριγμα. Τέλος 5 δευτερολέπτων. Εξαιρετική άμυνα του Περιστερίου. Ο Λιόπουλος δεν βρήκε στήριγμα. Καστρίτης στον άλλο πάγο έμεινε αποσβολωμένος. 65-53 νάτος αυτόν τον πλάνο. Τώρα γύρισε σε νεύρα και έχει δίκιο. Δεν βρήκανε. Δεν βρήκε στήριγμα το Λιόπουλος. Πίτρου Λόγκ. Στο μάτς της σεζόν για αυτό στο πρωτάθλημα. Ράγκλαντ. Κασελάκης με το πόδι. Ο Μπλούμπεργς. Το οποίο συνεχίζει να περιμένει πράγματα περισσότερα ο Καστρίτης. Για τον Άρη 12 το Λιόπουλος. 12 Χάρελ και οι άλλοι κάτω από 6. Μπάνκ στον 6. Σανόγκο 6. Ράγκλαντ κορυφαίος του αγώνα αναμφίβολα μαζί με τον Μίτρου Λόγκ. Για το Περιστέρι. Kick out. Κακή πάσα. Κακή εκτίμηση. Μίτρου Λόγκ. Για 3. Διώχνει νομότυπα ο Μπλούμπεργς. Κασελάκης. Κάνει την μπάλα από την καλή άμυνα. Πόδι. Και αλλαγή κατοχής. Να ο Χάρελ. Σπουδαίο μάτς. 12 πόντι πια, 1-2 βολές, 1-2 βολές, 4-9 τρίποτα, 1-3 τρίποτα, 5 assist, 7 rebound, 4 κλεψίματα. Τι άλλο να κάνει. Το Λιόπουλος. Με την μπάλα στα χέρια του. Λούμπεργς. Δε Σόουζα ψηλά από τα screen. Το κυνηγά Ζούρης στο μισογήπεδο. Παρά λίγο λάθος πάσα, ανακτά ο Τολιόπουλος, την κατοχή. Στα 7-6 τώρα. Το Λιόπουλος πανέξυπνα. Πήγε να πάρει. Τι μπορεί μπόνους αν έπαιρνε στο καλάθι. Το Λιόπουλος, ο οποίος άδειασε τώρα την παράδοση στην baseline. Έχει ρίξει πολλή δουλειά φέτος το καλοκαίρι το Λιόπουλος και φαίνεται. Να ο Ζουρίς. Την φοβερή και τρομερή ομάδα του Παπαδόπουλου το καλοκαίρι στο Ηράκλειο, στο Ευρωπαϊκό και στο Χάλκινο Μετάλλιο. Να ο Μίτρου Λόγκ. Το Λιόπουλος. 3-5. ...65-54 με τον Τολιόπουλο στους 13. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος έχει 14 φέτος. Ο Τολιόπουλος μέσα. Ράγκλαντ. Ράγκλαντ. Θα βρει ένα στήριγμα. Βρίσκει στον Ντάκουμπιτς. Χαμηλά Κασελάκης, μισμάτς εκεί. Και είναι λάθος η πάσα στα χέρια συστημένη στο Χάρελ. Χάρελ φαόλα από τον Ράγκλα. Από τον Μίτρου Λόγκ. Τέταρτο του Μίτρου Λόγκ. Πες μας λίγο για τις αντιδράσεις στους πάγκους, Αποστόλη. Ο Βασίλης Πανούλης είναι συνέχεια όρθιος. Δίνει οδηγίες κυρίως για το πώς θα παίξουν κόντρα στην ζώνη οι παίκτες του, ενώ οι διαιτητές θα πάνε στο instant replay για αναβάθμιση του φάουλ, δηλαδή αν υπάρχει περίπτωση να είναι αντιαθλητικό. Έλεγα λοιπόν ότι δίνει οδηγίες για το πώς θα διασπάσουν την άμυνα, ζητά πιο γρήγορη μετακίνηση της μπάλας και λιγότερες τρίπλες. Από την άλλη πλευρά επιμένει στη ζώνη ο Γιάννης Καστρίτης, ζητώντας οι παίκτες του να γίνουν πιο επιθετικοί. Όλα αυτά στα 7:54, 65-55, εδώ είναι η φάση. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές, απλό ή αντιαθλητικό. Το συζητάνε. Το μπάσκετ είναι ένα δύσκολα διαιτητεύσιμο σπορ. Είναι σπορ επαφής. Αντιαθλητικό. Έλεγα λοιπόν, Αποστόλη, ότι αυτό το ακούμε πια και από τις κάμερες που υπάρχουν και τα ηχητικά τους στην Ευρωλίγκα, ότι είναι ένα σπορ κριτηρίων όπως οι διαιτητές. Είναι ένα σπορ το οποίο βάζει κάποιους κανόνες, αλλά από εκεί πέρα είναι η αίσθηση που σου δίνει η φάση. Και όχι μόνο αυτό. Είναι θέμα η φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζεις τις επαφές στο παιχνίδι. Γι' αυτό και σχεδόν σε κάθε φάση επαφής ο καθένας μπορεί να δώσει περίπου ό,τι θέλει. Έτσι, Αποστόλη μου. Σχεδόν σε όλες τις φάσεις, σωστά Δημήτρη. Άλλωστε αυτό έχουν όλα τα αθλήματα τα οποία έχουν επαφές. Τα σπορ επαφής. Αυτό είναι που αλλάζει το σκεπτικό. Αυτό είναι που φέρνει και τις διαμαρτυρίες. Σε ό,τι αφορά στην τελευταία φάση, οι δύο διαιτητές στη συνομιλία τους, ο ένας είπε στον άλλον,
ότι δεν πήγε στην μπάλα, πήγε καθαρά να σταματήσει τη φάση, να κάνει φάουλ και τον έπιασε στη μέση, γι' αυτό και το έδειξε να διαθυντικό. Μάλιστα. Παραμένουμε στο 65-55. Και 54 για το φινάλε. Δε Σόουζα Ριντ, μετά από αρκετή ώρα δεν είχε πέσει καθόλου στο δεύτερο μήνωνο. Δε Σόουζα κρατάει μπάλα, ενώ το Λιόπουλος περίμενε την πάσα για να φύγει χαμηλά στο κόρνερ και να σουτάρει. Ριντ αστοχή με τα φάτσα, τον πρόδωσαν εδώ τα φάτσα. Ράγκλαντ 7,5 περίπου για το φινάλε, διαφορά στους 10. Λαβ την λόμπα για τον Κασελάκη, double την πάνω του, η παγίδα και σφύριγμα φάουλ. Ετοιμάστε και ο Μπάνξον και τον Κασελάκη. Το φάουλ. 4 φάουλ το Περιστέρι, 1 ο Άρης σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Παραφορά από το Ράγκλαντ. Λαβ με το Λιόπουλο μπροστά του. Λαβ, Κασελάκης, Τρέβορ Τόμψον, η λέιζερ πάσα και το απίστευτο κάρφωμα σε μαρκαρισμένο σουτ. Κοιτάξτε και πάλι, Τόμψον πρώτου Χάρελ. Εδώ το κάρφωμα, αλλά ο Χάρελ είναι πεσμένο στο παρκέ. Εδώ είναι ο Τόμψον, να δούμε και που χτύπησε ο Χάρελ. Όπα, με την παλάμη, άθελα θέλω να πιστεύω του Τόμψον. Ο Χάρελ δέχτηκε ένα χτύπημα στην πιο εντυπωσιακή φάση του αγώνα. Δέχτηκε ένα χτύπημα με την αριστερή παλάμη του Τρέβορ Τόμψον στο πρόσωπο. Είναι πεσμένος, ζαλισμένος, ήταν σαφές ότι υπήρξε χτύπημα. Εδώ είναι πολύ ζαλισμένος. Πάμε διαφημίσει σε λίγο μαζί, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι καλά. Σε λίγο μαζί. Και πάλι μαζί. 7 και 12 για το φινάλε, 67-55, το χάρφωμα του Τόμψον, ο τραυματισμός του Χάρελ στη διαφορά των 12 πόντων, καθώς οδεύουμε σιγά σιγά προς την τελική ευθεία του αγώνα. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου. Να πω ότι οι διαιτητές είναι στο ήταν replay, ήθελαν να δουν αν υπάρχει επιθετικό φάουλ του Τόμψον. Από το εκτεταμένο χέρι, την παλάμη του Τόμψον προς τον Χάρελ. Ακριβώς. Αντιαθλητικό επί της ουσίας θα ήταν αυτό. Το είδαν πολύ γρήγορα, απεφάνθησαν πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για τέτοιο χτύπημα. Μάλιστα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Το 7 και 12 πριν από τη λήξη. Νωρίτερα ο Προμηθέας επικράτησε το Κολοσσό, 84-79 στο Κολοσσό. Και εδώ η διαφορά στους 12. Να το Λιόπουλος. Και ένα γερας Μπούμπυρας που μαθαίνει τον μπάσκετ από μικρός. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον των 7 αγωνιστικών λεπτών. Το Λιόπουλος, Μποχωρίδης, Μπλούμπεργς, Ριντ και Σανόγκο. Μια πιο ελαφριά πεντάδα για τον Άρη. Το Λιόπουλος το κυνηγάει Ντάγκοβιτς. Ντάγκοβιτς, Τόμψον, Κασελάκης, Ράγκλαντ και Λαβ. Μποχωρίδης με κίνηση στην μπάλα. Ωραία στο Σανόγκο που θα καρφώσει προλαβαίνοντας τον Τόμψον. Ανταποδίδοντας στα ίσια. Κάρφωμα στο κάρφωμα σε δύο εντυπωσιακές back-to-back φάσεις για τις δύο ομάδες. Στην 7-57. Τόμψον, νέο κάρφωμα. Η ολιγορία στη ρακέτα του Άρη. Ο Τόμψον, ο οποίος φτάνει τους 8 για το Περιστέρι με 4-6 και 4 rebound. Το Λιόπουλος περνάει από τον Ντάγκοβιτς. Πολύ δύσκολη φάση προς τον Τόμψον που έχει δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι. Ράγκλαντ. Ντάγκοβιτς φάουλ. Αντιαθλητικό. Έχει γίνει πάλι για τρίτη φορά μέσα στον αγώνα πολύ σκληρό το παιχνίδι. Εδώ το αντιαθλητικό του Ριντ. Ενώ πρέπει να έχει ματώσει και ο Τρέβορ Τόμψον. Εδώ το κάρφωμα στα 6 και 17 για το φινάλε.
Περιστέρη Big Win, Άρης Μιντ 69-57, σε λίγο μαζί. Και για όλους σας 6 και 17 για το φινάλ, 69-57. Τα δίποτα 61 και 46% αντίστοιχα, τα τρίποτα 38-29. Οι φορές 76-59, σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες σουτ το Περιστέρη είναι μπροστά. Ασίστ 14-9, τα κλεψίματα 2-9, εδώ προηγείται ο Άρης. Τα μπλοκ 1-3 επίσης. 27-24 τα rebound, 13-10 τα λάθη. 32-30 το σκορ στο ζωγραφιστό, από 9 πόντι για, από λάθη. Δεύτερης ευκαιρίας 3-9 για τον Άρη. Εφηδιασμού 2-9 για τον Άρη. 6-17 η ομάδα του Περιστερίου έχει αυτή τη στιγμή το momentum του αγώνα. Η διαφορά είναι σταθερά σε διψήφιο αριθμό από το ξεκίνημα του 4ου δεκαλεπτού και μετά, και πάμε στον Αποστόλη 30 φίλου. Πολλά παράπονα από τον Γιάννη Καστρίτη προς τους παίκτες του για τα πολύ εύκολα καλάθια που δέχτηκε η ομάδα του στις τελευταίες φάσεις. Ζήτησε να γίνουν πιο δυναμικοί. Έδωσε οδηγίες ό,τι αφορά στην επίθεση να μείνουν πιο πιστοί στα plays και στα συστήματα, έτσι ώστε να διατηρούνται οι αποστάσεις, κυρίως τον Τολιόπουλο να μείνει να παίξει περισσότερο για την ομάδα του ζήτησε. Ντάγκοβιτς μέσα, 70-57. Για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, η διαφορά στο σύν 13. Σύν 14. Ράγκλαντ. Για κανέναν εκείνο από ο Χωρίδης. Βρίσκει το Χάρελ που έχει ξεπεράσει τη μικρή ζαλάδα από το χτύπημα. Το Λιόπουλος. Χάρελ. Ο Χωρίδης το σκέφτεται από τα 7,5 με το λαβ μπροστά του. Spin move, ωραία κίνηση. Το καλάθι που δεν έχετε και το rebound από τον Ντάγκοβιτς. 5-40. Λάβ με Μποχωρίδη. Στα 12 λάβ περνάει. Καθυστερεί ο Κασελάκης, φωνάζει ο Σπανούλης. Handoff στον Ράγκλαντ στα 5. Στα 4 η πάσα στον Ντάγκοβιτς. Και ωραία κίνηση αποφεύγοντας τον Χάρελ που τελικά δεν σηκώθηκε. 73-57 και για πρώτη φορά στο σύν 16. Το Περιστέρι αρχίζει και οικοδομεί μια διαφορά λίγο πριν από το φινάλε. Το Λιόπουλος, De Souza. Φάουλ από τον Κασελάκη. Το Σπανούλης από τους παίκτες του να μην διαμαρτύρονται. Λογικό. Η διαφορά στο συν 16, δεν ωφελεί ένας εκνευρισμός. Αυτή τη στιγμή την ομάδα που προηγείται. 5-5, 73-57. Ο Τόμψον στη θέση του Ζούγρη. Λαβ. Ντάγκοβιτς, Τόμψον, Ράγκλαντ, Κασελάκης. Για τον Άρη. Ριντ, Σανόγκο. Κατσίβελης, Χάρελ και το Λιόπουλος. Το 73-58. Σανόγκο πια στους 9 με 3 rebound, ένα block, ένα κλέψιμο και ένα λάθος. Σανόγκο μέσα, 73-59. 5 λεπτά για να δούμε αν μπορεί να ανατραπεί αυτό το συν 14 για το Περιστέρι που έχει την μπάλα στην κατοχή του. Τρέβορ Τόμψον θα γυρίσει, θα δεχτεί την τάπα, φάουλ, δύο βολές. 4-50. Τόμψον, ο οποίος βρίσκεται στους 8 πόντους, στην πρώτη του ελεύθερη βολή. Που είναι άστοχη ο Τόμψον, ο οποίος φέτος σουτάρει με 79% στις βολές. Ρε! 74-59 στο 15. Ψηλά ο Ριντ.
Χατσιβελής. Κάνει βήματα, πήγε να κάνει την κίνηση σήμα κατά τεθέντου. Το σταμάτημα και η spin move με σταθερό απέναντι σε ψηλό αντίπαλο. Δεν του βγήκε κανένα βήματα. 74-59. Τόμψον απέναντι στο Σαλόγκο. Μπαλάρης. Εδώ ο Σαλόγκο που έπαιξε δυναμικά στην άμυνα τον ψηλό τον αντίπαλό του. Και βαρύτερο. Είναι ο Τολιόπουλος. Ο Άρης που αν θέλει να διεκδικήσει κάτι στο φινάλε αρχίζει να μαζεύει το σκορ. Εδώ δεν τα καταφέρει με τον Τολιόπουλο που αστόχησε. Ράγκλαντ. Λαβ. Αλλαγή στο μαρκάρισμα. Σαν οκοπάνω του Λαβ. Βρίσκει χώρο, βρίσκει χρόνο. Αστοχή μπάλα στο Ρίτ. Είναι γρήγορος. Απέναντι στο Κασελάκι. Τάπα. Εντυπωσιακή από τον Κασελάκι. Ο Ρίτ είναι πεισματάρης, είναι δυναμικός. Κερδίζει τη φάση και Ράγκλαντ την κλέβει για να φύγει σε ένα ευρυνδιασμό για τον Τρέβορ Τόμψον. Είδατε για τι physical παιχνίδι μιλάμε και στις δύο ρακέτες. Πραγματικά πέφτουν κορμιά. Πραγματικά επιτρέψτε μου, πολύ ξύλο. Κατσίβελης. Το 76-59 για πρώτη φορά στον 17 το Περιστέρι. Που ανταπεξήλθε τη πίεση του Άρη, που είναι μια ομάδα που βγάζει ενέργεια και δυναμισμό. Αλλά σήμερα σε αυτό ανταπεξήλθε ο Άρη στα ίσια. Το Περιστέρι στα ίσια. Και είναι και μπροστά. Χάρελα από πολύ μακριά, είναι airball. 3 και 14 πριν από τη λήξη. Το momentum είναι καθαρά για το Περιστέρι. Και θα προσπαθήσει ξανά εδώ ο Ράγκλαντ. 20 πόντους, 10 assist, μεγάλο παιχνίδι. Και εδώ η τάπα αυτοκρατορική, Κασελάκη. Τόμψον προλαβαίνει τον Χάρελ. Ποιος μοιάζει λίγο κουρασμένος, έκανε πολλά πράγματα. Σε πολλούς το μισό ο Χάρελ στο δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε 12 πόντι, 5-7-5 τρεψίματα. Και έρχεται από την baseline ο Λαβ. 78-59, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης μοιάζει να έχει ξεμείνει από δυνάμεις. Ο Τολιόπουλος είναι εκτός πεντάδας. Κατσίβελης. Χαμηλά με κοντό αντίπαλο. Ο Ράγκλαντ που έχει κάνει όμως ένα μαγικό απόγευμα. Σανόγκο, Μποχωρίτης για τρεις. Είναι άστοχος και αυτός σχεδόν airball. Έκλειψε την Στεφάνη. Μπάλα. 2,5 για το φινάλε. 19 πόντους διαφοράς. Δεν αλλάζει αυτό. Ράγκλαντ, Κασελάκης. Και πάλι ζώνει ο Άρης. Ράγκλαντ ταλαιπωρεί τον Κατσίβελη. Σε μια μεγάλη βραδιά του Τζο Ράγκλαντ. Μεγάλο απόγευμα. Τζο Ράγκλαντ, 23 πόντι, 11 assist, 3 rebound, 2 κλεψίματα. Μάτς χρονιάς για τον Τζο Ράγκλαντ. 81-59 και το Περιστέρι θα φύγει νικητής. Πάμε διαφημίσεις λίγο μαζί. Και εδώ είναι ο Άρης. Ο Άρης που υπολείπεται 22 πόντων στα 2 και 14. Θυμίζω. Πρώτος γύρος στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο στον Νίκ Άλης Χόλο, 81-73. Το σύν 8 του Άρη. Εδώ ο Ράγκλαντ από μακριά. Ο Ράγκλαντ που έχει χειρίσει τον παρόντο. 9 βολές, 4-8 τίποτα, 2-3 τρίποτα, 11 assist, 3 rebound, 2 κλεψίματα. Φοβερά πράγματα από τον Ράγκλαντ. Σε λίγο μαζί. Όχι σε λίγο μαζί, πάμε στον αποστολή 30 φίλου. Ο Γιάννης Καστρίτης δεν έδωσε πολλές πολλές οδηγίες. Πρώτα απ' όλα ήθελε να ηρεμήσει τους παίκτες του, να τους πει να συνεχίσουν να παλεύουν το παιχνίδι και να κάνουν το σωστό, όπως είπε, και να μην αυτοσχεδιάζουν στο παρκέ. Δύο λεπτά. Άρελ. Κατσιβέλης. Με το Σούγρι μπροστά του. Τρεις παίκτες τελικά πάνω του. Φάουλ, δύο βολές. Μέχρι στιγμής ο παίκτης του Άρη έχει μία στις τέσσερις βολές, 4-9 τρίποντα, 1-4 τρίποντα. Και είπαμε 6-1 rebound, 6 αμυντικά είναι επιθετικό, 5 assist, 1 block, 1 λάθος και 5 κλεψίματα.
Αυτός έκανε τι μπορούσε. Στους 10 ο Σανόγκο με 3 rebound, στους 14 ο Τολιόπουλος με 3 assist. Άστο και προσβολή, έχει 1 στις 5 ο Χάρη. Ο Άρης μετά από αυτή την ήττα είναι στην πέμπτη θέση. Θα δούμε τι θα γίνει και αύριο στο παιχνίδι του Αμαρουσίου με την ΑΕΚ. Και τα χειροκροτήματα για τον Πιτσιρικά. Ο Γιάννης Μαρακουδάκης, ο οποίος θα περάσει για πρώτη φορά στα παρκέ της Α1, παίρνει το βάπτισμα του πυρός ο 18χρονος και της εφηβικής ομάδας του Περιστερίου, με το 1,81 του ύψους του. Μεγάλη εμπειρία για τα τελευταία κάτι λιγότερα από 2 λεπτά. Μαρακουδάκης, baseline θα πάρει, Πουλιανίτης, Ουγκάζ. Πουλιανίτης με Σανόγκο στα 3, στα 2. Μαρακουδάκης, airball στη μεγάλη καμπύλη, καθώς ο Καλόγυρος, θυμάστε, ενώ ο Σανόγκο δεν είπα πια στην μπάλα, γιατί είναι πολύ ψηλή, είχε κάνει εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό στο Άκα, θυμάστε. Λαβ. Όλα αυτά στα 1.20.80, δευτερόλεπτα για το τέλος για την επικύρωση της νίκης του Περιστερίου, που θα παραμείνει στην τρίτη θέση. Τέταρτος ο Προμηθέας με την νίκη επί του Κολοσσού, πέμπτος ο Άρης. Ο Κολοσσός έχασε και θα ψάξει την νίκη στο παιχνίδι με τον Μαρούσι. Top 6 και play out από τη μέθα επόμενη εβδομάδα. Λαβ. Φουγκάζ για 3. Μέσα. 81-63 με τον Φουγκάζ. Θα φτάνει 10 πόντους μέχρι rebound. Εξαιρετικός απολογισμός για τα 10 λεπτά που έχει παίξει. Μποχωρίδης. Ούτε τώρα, Φουγκάζ πρέπει. Τελευταίο λεπτό του αγώνα. Από μένα μάθαμε το τελικό σκορ με το εμφατικό 84-60 για το Περιστέρι. Από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι πια έπαψε να είναι ντέρμπι. Και το Περιστέρι επικράτησε εδώ. Ο Χωρίδης έξυπνα. Θα πάρει το φάουλ. Έβγαλε φάση στην baseline. Ναζούρης που έχει παίξει σήμερα 10,5 λεπτά παραπάνω το μέσο όρο των εκτολικών που παίζει. Ο διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και πρώην τερματοφύλακας. Στο ποδόσφαιρο, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους πόντους. Μέσα ο Μποχωρίδης που έχει με αυτόν τον πρώτο του πόντο στο παιχνίδι. Έχει 4 rebound, 1 assist, 2 κλεψίματα. Μέσα, 84-62. Πουλιανίτης, Λαβ Πουλιανίτης. 3 κατοχές για το φινάλε πια. Το Περιστέρι συνεχίζει την μεγάλη πορεία του μετά από την 5η αγωνιστική και μετά στο πρωτάθλημα. Περιμένει και ένα καλό διπλό αποτέλεσμα στο BCL. Πουλιανίτης από μακριά, στο Χ, ψηλά. Θα μαζέψει την μπάλα ο Καλόγυρος. Μποχωρίδης. Καλόγυρος κόβεται ψηλά από τον Κουγκάζ. Πουλιανίτης, σιρτό μπάσκετ. Τζάμπολ, βελάκι για τον Άρη. Όχι, αλλάζει. Άλλαξε το βελάκι, γι' αυτό και χαμογελούν και στην γραμματεία. Είναι για το Περιστέρι. 23-6. Ο Σπανούς λέει απλώς να περάσουν το κέντρο. Τέλος αγώνα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιστέρι Big Win. Άρης Μίντεα 84-62. Η μεγάλη νίκη του Περιστερίου σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε ως ντέρμπι αλλά τελικώς κατέληξε σε μια ευρεία διαφορά για την ομάδα του Περιστερίου. Θα είμαστε σε λίγο μαζί σας για τις συνεντεύξεις εδώ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μια πολύ σημαντική επικράτηση του Περιστερίου λίγο πριν από το top 6 του πρωταθλήματος ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν εντυπωσιάσει στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά στις διαφημίσεις μας και σε λίγο μαζί για τις συνεντεύξεις. Και οι παίκτες του Περιστερίου πανηγυρίζουν με τους φίλους τους στην κερκίδα. Βλέπετε εδώ, να δούμε μια στιγμή τη σκηνή για να πάμε στον Βασίλη Σπανούλη και στον Αποστόλη Τριανταφύλου. Εδώ το πολύ ωραίο πλάνο
μετά την νίκη με 22 πόντους επί του Άρη. Περιστέρι, Big Win, Άρης Μίντα 84-62 και πάμε σιγά σιγά και στον Αποστόλο Τριανταφύλου. Δίπλα μου λοιπόν ο Βασίλης Πανούλης, coach, συγχαρητήρια. Πρώτος στόχος, τρίτη θέση επιτέθηκε, έτσι. Εντάξει, θέλουμε ακόμα μια αγωνιστική και έχουμε φτάσει στις περσινές νίκες. Μετά το 0-3 έχουμε κάνει μια καταπληκτική πορεία. Πιστεύω το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό και όλοι σου βλέπουν μπάσκετ. Παράλληλα μαζί με τις νίκες έχουμε παίξει εξαιρετικό μπάσκετ. Πιστεύω πολλές φορές τρυπάμε και το ταβάνι μας με το πόσο καλά παίζουμε και στις δύο άκρες του παρκέ. Είμαστε σε ένα δύσκολο όμιλο στο BCL, το πιο δύσκολο ίσως που έχει πάρει ποτέ στο Top 16. Είμαστε μια ομάδα που έχει 3, 4, 5 φορές λιγότερο μπάτζετ από όλες τις ομάδες, αλλά τις κοιτάμε στα ίσια. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι, θα δώσουμε την ψυχή μας και αν θέλει ο Θεός θα αποκριθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Δύσκολο. Σε λίγο θα έχουμε και τον Γιάννη Καστρίτη, ενώ περιμένουμε και τον Τζο Ράγκλαντ. Να θυμίσουμε 84-62 η νίκη του Περιστερίου επί του Άρη. Θα μας πει και ο Αποστόλης Τριανταφύλου σε λίγο, θα έχει τον Γιάννη Καστρίτη μαζί του. Και πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου. Coach, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου καταφέρατε, μειώσατε πολύ τη διαφορά, λίγο στην επίθεση, λίγο από την άμυνα και ξαφνικά κάτι έγινε. Τι ήταν αυτό που δεν κάνατε σωστά και το Περιστέρι ξανά μεγάλωσε την υπέρβλου διαφορά? Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Περιστέρι για τη δίκαιη νίκη τους. Γενικά το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Φαίνεται από τα αποτελέσματά τους στις τελευταίες εβδομάδες. Και σήμερα νομίζω ότι από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα έλεγχαν το παιχνίδι. Για μας δεν είναι ότι μειώσαμε και ξαφνικά συνέβη κάτι. Το ξέρουμε, το βιώνουμε κάθε μέρα, ότι είναι μια πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για εμάς. Με πάρα πολλούς τραυματισμούς, δεν κάνουμε προπόνηση πάνω από 8 άτομα εδώ και αρκετές εβδομάδες, μπορώ να πω. Τα παιδιά που παίζουν τραυματίες, χωρίς να είναι προπονημένοι. Και ξέρετε, όταν αυτή η περίοδος ακολουθεί 4 μήνες που η ομάδα έχει δώσει πολύ παραπάνω από το 100%, τότε βιώνουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε, ειδικά όταν παίζουμε απέναντι σε ομάδες οι οποίες είναι στο πικ των στόχων τους αυτή τη στιγμή, όπως είναι το Περιστέρι, και παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά επειδή βιώνουμε την κατάσταση κάθε μέρα και ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και ξέρουμε και τα παιδιά μας, με πολύ ευγνωμοσύνη για ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής μέσα στη χρονιά και με πάρα πολύ αγάπη θα συνεχίσουμε, θα δουλεύουμε, θα κάνουμε υπομονή, θα περιμένουμε όλους μας τους παίκτες να επιστρέψουν υγιείς και πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή θα είμαστε πανέτοιμοι για να κλείσουμε τη χρονιά όπως πρέπει. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και είμαστε εδώ με τον μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα, τον Τζο Ράγκλαντ. Τζο, thank you for being with us. Congrats for the W. Great win against a tough opponent, but the last quarter were fantastic. Yeah, they're a great team. This game had a lot of importance to it for third place, so we just wanted to be focused and take care of business. Ήταν ένα παιχνίδι σημαντικό για την τρίτη θέση και πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι για να το κερδίσουμε. So, what about the key elements of the game in order to win this tough opponent? We just wanted to make sure we had energy. Because you know they're a team that fights a lot of aggression, so we kind of wanted to match their aggression and just execute at the same time, and we was able to do that. Απέναντι μια ομάδα με πολλή ενέργεια, με αθλητικότητα, πρέπει να βγάλουμε και εμείς ενέργεια για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. It was a totally physical game. Yeah, for sure. And you cope with it. Yeah, I mean that's a part of the game. You know, you got to be aggressive with the aggressor. So, you know, I try to stay aggressive as well as my teammates and. It worked out for us. Δούλεψε η δικιά μας ενέργεια και επιθετικότητα απέναντι στην επιθετικότητα του αντιπάλων. Έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι έκανα και εγώ για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. What about your performance? 23 points, 11 assists. Yeah. I mean, it comes with the game, you know. I felt there was a void that I had to fill. Just as a flow. Yeah, I had to fill a void and I did that, you know. Whatever my team needs, if I need to score or assist or whatever, you know, I'm there for us. So, you know, that just comes with being a veteran and understanding the game and the flow of the game, so you know it's a normal night for me, honestly.
Είναι μια κανονική βραδιά για μένα. Είμαι ένας βετεράνος στο παιχνίδι και ξέρω πώς θα πάω με τη ροή του παιχνιδιού. Δεν κάνω κάτι παραπάνω παρά αυτό που θέλει η ομάδα μου. What about your targets now? Personal targets and Περιστέρης targets. Nah, it's no personals on this, you know, at this point. It's about winning. Yeah, it's about winning, competing. And we want to make some statements and have a finish the season real strong in both leagues. So, you know, I'm all in with the team and I'm sure we all are to follow coach's vision and what he wants from us, you know, to be successful this season. Πρέπει να ακολουθήσουμε το όραμα και το σχέδιο του προπονητή. Δεν έχω προσωπικούς στόχους, έχω μόνο ομαδικούς. Έχουμε δύο λίγες στις οποίες μετέχουμε και πρέπει να πάμε σε αυτές καλά. So, thank you very much. Congrats. Appreciate you, bro. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν αυτόν τον εξαιρετικό παίκτη, ένας πολύπειρος παίκτης, έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τζο Ράγκλαντ λοιπόν κάπου εδώ και εμείς φτάνουμε στο φινάλε. Ένα παιχνίδι το οποίο στη μεγαλύτερη διάρκεια του, το αναφέρω όπως το τέλος του Περιστέρη, έκανε μια πολύ, πολύ μεγάλη νίκη με 22 πόντους. Έχουμε μια ακόμη αγωνιστική μετάρχηση με το top 6 και τα play out. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Φίλες και φίλοι, από όλους όσοι εργάζονται για αυτή τη μετάδοση και από μένα, να είστε καλά, καλό βράδυ. Μείνετε στην ΕΤΡΙΑ. Έχουμε συνέχεια με ειδήσεις και μπάσκετ. Γεια σας.